αγάπη δεν πίστεψες, την καρδιά μου πλήγωσες. Δεν αγάπησες, πρόδωσες, όρκους δεν κράτησες. Τώρα αλλού τα φιλιά σου δίνεις, την καρδιά σου αλλού χαρίζεις. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες, δεν μ' αγάπησες. Την καρδιά μου κατέστρεψες, δεν με πίστεψες, δεν με νοιάστηκες. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες. Την καρδιά μου σκότωσες, δεν με πίστεψες ποτέ σου. Ήταν όλα ψεύτικα, η ματιά σου, τα φιλιά σου. Αναμνήσεις παλιές σβήνεις, μαχαιριές πόνου μου δίνεις. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες, δεν μ' αγάπησες. Την καρδιά μου κατέστρεψες, δεν με πίστεψες, δεν με νοιάστηκες. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες. Δεν μ' αγάπησες, δεν μ' αγάπησες. Την καρδιά μου κατέστρεψες, δεν με πίστεψες, δεν με νοιάστηκες. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, 9 Οκτωβρίου 2024. Είμαστε ξανά μαζί σας. Βάλαμε βέβαια το τραγούδι, το δεν αγάπησες ποτέ, με σύντομα στο πάνω Σαραντάκι. Το τυπώκο γιατί το περνάω δεν είναι δική στην άλλη που πάνω μας. Το πείτε μου που γόντσαν τα τραγούδια. Και γι' αυτό ξεκίνησα με τη γόντ του τραγούδι. Νομίζω όμως ότι και πέρυσι είχε συμβεί αυτό με τον πάνω. Όταν κάναμε μαζί που πήγαν από γόντσα και τα παίζα μετά τα τραγούδια. Και αν θα δώσω τώρα... Λοιπόν, σήμερα καλεσμένη μας είναι η Εύα Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας κάνω ένα κάλεσμα σε αυτή την υπέροχη δημοτική βιβλιοθήκη της Νέας Μύρνης, σε αυτόν τον υπέροχο πολύχωρο που γίνονται φοβερές παρουσιάσεις βιβλίων. Δηλαδή, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Παρουσίαση βιβλίου, αυτό που αισθάνομαι, βιωματικό εργαστήριο, είναι η δημοτική βιβλιοθήκη Νέας Μύρνης και οι εκδόσεις Σουσεάτα. Σας προσκαλώ τις παρουσίες του βιβλίου της δραματοθεραπεύτριας Αριστέας Κοντροφούρη. Αυτό που αισθάνομαι, για το βιβλίο θα μιλήσει ο Γιώργος Καμιώτης, εικονογράφος, Ιωάννης Πέμπας, ψυχολόγος. Μάστερ. Κιθάρα θα παίξει η Σοφία Τσιμαχίδη. Είσοδος ελεύθερη. Σας προσκαλούμε, είναι πολύ ωραίο για ένα απογευματάκι στην Σάββατο απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Μύρνης να περάσουμε ένα όμορφο, δροσερό απόγευμα. Όσο ακόμα ο καιρός μας επιτρέπει, σε αυτή την υπέροχη αυλή, ένας πολύ ωραίος χώρος. Νομίζω μπαίνει μέσα και μετά νομίζω ότι σε έναν άλλο χώρο, ωραίο εξωτικό. Λοιπόν, να πούμε και για την έναρξη του παραμυθιού. Το θέατρο Βεάκη κάνει
το έργο «Η πράσινη νυχτιά». Αυτό που μπορεί να πει. «Η πράσινη νυχτιά». Μισό λεπτό να σας πω διαβάσω. Τι θέλει κάτω. Μισό λεπτό. Έτσι. Αφήστε το άγγελο. Ήθελα να είμαι τυχερή και άγγελο να την μπορείς να την πάρω. «Η πράσινη νυχτιά» αούτα. Αόγιτάκι, το παραμύθι του Γιακούμου Κοϊζούμη στο θέατρο Βρεάκι. Οι Ανδρή Θεοδότη και ο Δημήτρης Δεγαήτης παρουσιάζουν στο θέατρο Βρεάκι μια ιστορία. Θα σας πάρω μετά για τώρα. Μια ιστορία του Λευκαδίου Χέρν Γιακούμου Κοϊζούμη με τίτλο «Η πράσινη νυχτιά». Αόγιτάκι. Ο Δημήτρης Δεγιαΐτης και η Ανδρή Θεοδότη μετά την επιτυχία των παραστάσεων «Η συμμορία του Μεσονυκτίου» του David Williams και το «Φάντασμα» του Καντερβίλ του Όσκαρ Ουάιλντερ που παρακολουθήσαν συνολικά πάνω από 100.000 παιδιά και γονείς την τελευταία διετία συνεχίζουν στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Βεάκη σε παραγωγή Γεράσιμου Σκαφίδα. Και φέτος για μια ακόμα φορά συστήνουν στους μικρούς θεατές ένα συγγραφέα μακρινό, αλλά και τόσο κοντινό. Η παράξενη ιστορία «Η πράσινη νυχτιά» Αόγιτάκι της ελληνικής καταγωγής συγγραφέα και ποιητή Λευκαδίου Χέρν, κατά κόσμο Γιακούμο Κοϊζούμη, αποτελεί μέρος του έργου «Καϊντάν», μια συλλογή ιστοριών και παραμυθιών για την Ιαπωνική παράδοση και τους θρύλους της ΑΠΑ Ανατολής. Ο Λευκάδιος Χέρν γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1850 από Ελληνίδα μητέρα και Άγγλο Ιρλανδό πατέρα. Έζησε μια δύσκολη και μυθιστορηματική ζωή, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και έγραψε τα περισσότερα έργα του στην Ιαπωνία όπου και αναγνωρίστηκε τελικώς ως ο εθνικός ποιητής της χώρας. Ποια όμως είναι η ιστορία της Αόγιτάκι, η Ο Τωμαμόταμόα, ένας νεαρός πολεμιστής αγαπητός σε όλους για την ευγένεια, το χιούμορ και την εξυπνάδα του, φεύγει για μια επικίνδυνη αποστολή μετά από προτροπή του αφέντη του. Με το πιστό του άλογο ξεκινά ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι μέσα στο χειμώνα. Μια τρομερή χιονοθύελα τον αναγκάζει να ζητήσει καταφύγιο σε κάποια οχυρένια καλύβα στην κορφή ενός λόφου. Κατάφη του με ιτιές. Εκεί τον φιλοξενεί ένα ζευγάρι ηλικιωμένο και η όμορφη κόρη τους, η Αόγιτάκι, που κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Ο Τωματώμα ερωτεύεται το κορίτσι και ζητάει να την κάνει γυναίκα του. Πάντα όμως δεν έχουν υπολογίσει οι δυο ευτυχισμένοι νέοι. Η Αόγιτάκι εξαφανίζεται ξαφνικά και ο γενναίος Τωματωμόα χρειάζεται να ξεκινήσει μια περιπετειώδη αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευφυΐα του και τα πείματά του για να λύσει το τρομερό μυστήριο και να βρει στα αλήθεια την αγαπημένη του. Είναι μια ιστορία για την αγάπη, την ευγένεια, τη γενναιότητα και τη σοφία, για αρετές και αξίες πανανθρώπινες, ένα άλλο αλληγορικό παραμύθι για την ανάγκη και την υποχρέωση του ανθρώπου να αγκαλιάσουν με σεβασμό τη φύση που τους περιβάλλει και να αντιληφθούν ότι είναι αναπόσπαστο μέρος της. Με αφορμή το συγκινητικό και πρωτότυπο αυτό έργο, η Αόγιτάκι όχι μόνο θα ανοίξει παράθυρα στους νεκρούς και μεγάλους μας φίλους προς ένα σπουδαίο και μακρινό πολιτισμό που λατρεύει τη φύση, αλλά κυρίως και χωρίς κανένα διδακτισμό θα τους βοηθήσει να αναρωτηθούν, να κατανοήσουν και να κοινοτοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία. Εμφάνταστη συγκινητική τύπη και μυστηριώδης ατμόσφαιρες, μεγάλη βασίλεια, τρομερές χιονοθύελες, εντυπωσιακές μάχες και ένα ολόκληρο σκηνικό κόσμος θα δημιουργηθεί με σωματικούς αυτοσχεδιασμούς, πρωτότυπες χορογραφίες, ήχους φτιαγμένους από σώματα και φωνές και πολυφωνικές χοροδίες. Αλόκοτα πλάσματα, βουνά, ζώα και δάση που μεταμορφώνονται σε ανθρώποι για χάρη της αγάπης, της καλοσύνης και της συμβίωσης, καθώς και άλλες μαγικές ιστορίες εμπνευμένες από τους μύθους της Ισπανίας, έρχονται στην παιδική σκηνή του θεάτρου Βεάκη από τον Οκτώβριο. Ένα παραμύθι που μιλάει για τη φύση, μιλάει για τους ανθρώπους και για το μέλλον. Η διασκευή είναι Ανδρή Θεοδότου, σκηνοθεσία Δημήτρης Δεγαήτης, σκηνικά κουστούμια Πάρης Μέξης, μουσική Νίκος Τσέκος, χορογραφία Λία Τσολάκη, σχεδιασμός φωτισμών Μελίνα Μάσχα,
βοηθός σκηνοθεσίας Φίβος Σαμαρτζής, βοηθός σκηνογράφου Μυρτό Κοσμοπούλου, φωτογραφία, βίντεο Πάτροκλος Καφίδας, γραφτικά, γραφιστικά Γιάννη Στήλος, επικοινωνία Ευαγγελίας Κορμπόλα, οργάνωση παραγωγή Μαργαρίτα Κυριακού, διεύθυνση παραγωγή Αναστασία Γεωργοπούλου, οργάνωση προώθηση ομαδικής κρατήσης Εύα Κουρμενού, παραγωγή Γεράσιμος Καφίδας. Παίζουν Δημοσθένης Φίλιππας, Χρήστος Καπένης, Αγγελική Νοέα, Γιώργος Γιαννάκης, Αλέξανδρος Τομαδάκης, Ιρό Χαλκίδη, Χριστιάνα Τόκα Ματσέλκα, Δημήτρης Κακαρότζας. Ένα πολύ ωραίο παραμύθι, βέβαια σας το προτείνω, γιατί παίζει είναι ο Σμυρνιώτης άμας Ιρό Χαλκίδη και ανιψιά μου βέβαια, και πρέπει να την προωθήσουμε το κορίτσι μου. Βέβαια να πω ότι εγώ έχω κάνει ένα λάθος εδώ. Να πω εδώ πέρα που έχω γράψει στη... εδώ πέρα, να κάνω μία επεξεργασία. Και... να δεν γίνεται, έγινε επεξεργασία. Τέλος πάντων, άλλη φορά θα του πω τι είναι. Γιατί εγώ έγραψα ότι είναι και για την μοναδικότητα, για να το προωθήσω. Έγραψα ότι είναι για τη διαφορετικότητα και για, την, και για το που είναι και αυτά. Αλλά αυτό περνάει και μηνύματα για τη φύση. Αυτό είναι για τη φύση. Ναι. Ο Ιάκο μου γράφει μόνο για τη φύση, πάνω στη φύση. Ναι. Ο μεγάλος λατρεμένος Λευκάδιος Χέρνο, ο οποίος είναι εμπνευστής οπτικάνο. Εγώ το διαβάζω τα 17 μου. Έχω γράψει και βιβλίο για αυτόν και έχω μεταφράσει 4 ιστορίες του. Λέγεται Παραμυθοταξιδεύοντας με το Λευκάδιο Χέρν. Και είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είναι ο αγαπημένος μου. Ακόμη ένας αγαπημένος. Λοιπόν, καλώς την που ακούγατε τη φωνούλα του και δεν τη βλέπατε. Εγώ η Εύα με γεια σα, γεια σα, γεια σα. Λοιπόν, για να φαίνεται το βιβλίο, περίμενε να σου το δούμε κάνω. Το βιβλίο κάπως. Γιατί είναι της, το κεφάλι μου. Της KB Howe. Howe. KB Howe. Είναι λίγο, το, λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Δείχνει λίγο, δείχνει τώρα εδώ στην κάμερα. Καλά, θα το. Να σου πω κάτι εδώ, το βάλω. Το βάλουμε εδώ. Μου και καλύτερα. Λοιπόν, καλώς ήρθες Εύα μου, καλώς σας όπως βρήκα. Πάντα έτσι με τα ωραία καλώς μας. Καλώς σας βρήκα, τώρα θα το πάρω. Κάτσε να σου το πάρω, κοίτα. Τώρα παίρνεις εμένα. Ναι. Α, συγγνώμη, δεν τα ξέρω εγώ αυτά που γίνανε. Καλώς σας βρήκα, αγαπημένη μου, που είσαι πάντα έτσι όμορφη, νεανική ψυχή, γεμάτη φως. Τι άλλο να πω για σένα, τι μια καλοκαιρινή νότα, είσαι μέσα στο Οκτώβρη αυτή την ατμόσφαιρα, τη βλέπεις την ατμόσφαιρα του Οκτώβρη. Λοιπόν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα, είναι σημαντικό, είμαι συγκινημένη, είμαι που με αγαπάς τόσο πολύ, που στηρίζεις ό,τι κάνω, το παίρνουμε έτσι, μιλάμε στα τηλέφωνα και μου λες ναι. Αυτό το ναι το δικό σου είναι θεϊκό για μένα, ακόμη ένα αγγελικό ναι. Όταν σου λέω κάτι μου λες ναι Εύα μου να το δούμε και μετά το προχωράμε. Είναι φοβερό αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό σου λέω σπάνιοι άνθρωποι. Άκουρα κάτι, είμαι από εκείνους άνθρωπους που δύσκολα είναι όχι. Ναι, αλλά είναι σπάνιοι αλλά άνθρωποι είναι αυτοί. Αλλά είναι γιατί, πρώτα απ' όλα και εσύ με πνέεις. Είναι εκείνο το φως. Και όλα βέβαια τα οφείλουμε στον Αντώνη τον Φιλιππέο που μας έφερε σε επαφή. Να είναι καλά, όπου και να είναι. Να είναι καλά. Είδες, πήρε και εκείνος το... Εκείνος το διέκρινε και μου λέει, θυμάμαι τότε όταν ήρθε, μου λέει, ξέρεις με ποια θα ταιριάξεις πάρα πολύ και θα κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Με την Εύα και μας έκανε και πραγματικά. Ναι. Και εσύ είσαι πολύ φωτεινή. Έχουμε ένα κοινό. Δεν μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε τον εαυτό μας, μας ενδιαφέρει όχι να προωθήσουμε τους άλλους και αυτό είναι το κοινό μας. Και κυρίως μας ενδιαφέρει η ποιότητα των άλλων, μπράβο, όχι ποσότητα. Μπράβο. Η ποιότητά τους μας ενδιαφέρει, της ψυχής τους και του έργου τους. Γι' αυτό κιόλας βλέπεις ότι τα κανάλια μας, ενώ το καλλιτεχνικό κανάλι, είναι ξεχωριστά άτομα που έρχονται σε μένα και σε σένα και κάποιοι ταυτίζονται, κάποιους τους συναντάμε, τους ξέρουμε και κάποιους άλλους απλώς ρέουν όπως το ποτάμι. Εντάξει, ναι, περνάνε και φεύγουν γιατί ναι, δεν. Ξέρεις, ο Αντώνης ο Φιλιππέος κέρδισε και το 4ο ή 5ο βραβείο στην ανθολογία με το Χάικου, στην ανθολογία της Ιαπωνίας που, το τον, είχα προωθήσει και χαίρομαι γιατί οι άνθρωποι που προωθώ
έχουνε... Νομίζω έγραψε το ευχαριστώ του για σένα, δηλαδή στην ανάρτηση που δεν έκανε. Δεν ξέρω γιατί λόγω του ότι μπλοκάρατε το Facebook εδώ και πολύ καιρό. Όχι, εγώ το είδα γιατί το έγραψε και λέει ευχαριστώ, καλά, το έγραψε για τώρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ήταν αυτός ο κύριος που κάνει τον Γκογιόση, είναι ένας άνθρωπος Ιαπωνέζος, περίπου 80 και... Είναι ο μεγαλύτερος Γκογιόση εκδότης ανθολογιών. Εγώ τον γνώρισα πριν 4 χρόνια και τους έβαλα όλους μέσα, τους Έλληνες. Και κάθε χρόνο έχουμε και μία ανθολογία Γκογιόση. Και όταν τελειώσει η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τώρα έχουμε φτάσει στην πέμπτη, έκτη, κάνει διαγωνισμό για το καλύτερο χαϊκού Γκογιόση. Δεν το λένε χαϊκού, το λέει Γκογιόση αυτός, γιατί είναι 5 οι στίχοι. Λοιπόν, και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Αντώνης. Αυτό που σας έλεγα ότι πάντα λέει για τους άλλους και για τον εαυτό της. Γιατί να μην πω εγώ τώρα ότι και εσύ πήρες τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν ξέρω αν θα το πάρω. Είναι 10 Οκτώβρη. Είμαι τώρα, υποψήφια. Την επόμενη, τώρα, το τώρα Σάββατο, την Παρασκευή. Ψηφίζουν τώρα. Ψηφίζουν για τη λογοτεχνία το 10 και 11 ψηφίζουν για τον Νόμπελ Ειρήνης και είμαι ανάμεσα στους 285, έχω φτάσει στο νούμερο 285 υποψηφίους, χωρίς βοήθεια, χωρίς στήριγμα, χωρίς κολλητούς, χωρίς... Αυτό χωρίς, πώς γίνεται χωρίς... και μπαίνεις υποψήφιος, ποιος το παίρνει κάποιος, το προτείνει κάποιος... Υπάρχουν οργανισμοί. Εμένα με έχουν προτείνει 5 οργανισμοί. Μεξικό, Ινδία, Περού, Αργεντινή, Ινδία. Με παρακολουθούν λόγω του έργου μου, του μεγάλου έργου μου και της μεγάλης, αν θέλεις, ταχύτητας του έργου μου. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν θα κάνω μία ανθολογία, θα κάνω 5 ανθολογίες. Αυτό το έχω παρατηρήσει και μου στέλνεις και έχω μπερδεύει. Κάποια στιγμή μπερδεύομαι, γιατί είδα και την έκδοση να πούμε και αυτά, λίγο να τα βγάλω εγώ με το τσιγκέλι, γιατί εκείνη δεν πρόκειται να μιλήσει για τον εαυτό της. Είδα και το ωραίο περιοδικό που έγινε, μια ωραία συνέντευξη και... Περιοδικό, λες, έχουμε και το Βιετνάμ, Ελλάδα, Βιετνάμ, έχουμε και αυτό το περιοδικό μας, το λογοτεχνικό, 5-6 τεύχη. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Ελλάδα, Βιετνάμ, 6 τεύχη. Έχουμε μπροστά το εξώφυλλο, το μονοπάτι της Ηρός. Το μονοπάτι της Ηρός που ήταν, μπράβο, τα που φεστιβάλ. Σας το είχα πει, όταν ανοίξαμε, νομίζω έκανα μια αναφορά, είπα για τα Ψαχνά Εβίας. Ναι, που κάναμε το φεστιβάλ. Την προηγούμενη εκπομπή. Την προηγούμενη. Με τον Γιώργο. Ναι, να σε καλά. Τι όμορφο μωρό. Τι μυαλό και τι πένα. Αν δεν ήταν παντρεμενάκι, δηλαδή τι ωραίο μωρό. Μακριά οι γυναίκες από τον Γιώργο. Έχει 2 παιδιά λατρεμένα και μια γυναίκα υπέροχη. Εγώ λοιπόν σε αυτό. Λέω, παιδί, μα δεν ήταν αμάκες. Μακριά οι γυναίκες, γιατί του ανθρώπου του τρώνε την έμπνευση. Εκεί λοιπόν στο φεστιβάλ. Γιώργο, αγάπη. Ναι, προσέχω, σαν αδερφή του έχω όλους. Εκεί λοιπόν στο φεστιβάλ της. Που έγινε από το Μεξικό, που ήμουνα. Θα πρέπει να είμαι και 10 χρόνια μικρότερη. Υπεύθυνη του Μεξικού. Για την ποίηση που έφερα στην Ελλάδα δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ ποίησης γυναικών. Πήγαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Εδώ είναι το θεατράκι από το μονοπάτι της Ηρός. Μας είπε ο Γιώργος την ιστορία, ναι. Μας είπε το λόγο, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ για την Ηρτό που, που η Ηρώ είχε αυτό το όνειρο. Βέβαια ο καρκίνος την νίκησε και εγώ νομίζω ότι έγινε ένας άγγελος είναι, που από ψηλά τα βλέπει όλα αυτά. Και μπορεί και εκείνη να ενεργεί και να ενώνει τον κόσμο. Ενεργεί. Εγώ το πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, αν προσέξεις εδώ στα σκαλοπατάκια, κάτι που δεν είχαμε προσέξει, γράφει η Ειρήνη. Ήτανε τρελό. Δηλαδή μου λένε οι γονείς, να είναι καλά, Γιώργο, Χρυσή, σας αγαπάω πολύ. Μου λένε, κοιτάξτε, μου λέει, γιατί η Ρο ήθελε, μου λέει, να κάνουμε κάτι για την Ειρήνη και το γράφει στο σκαλοπάτι. Δηλαδή, εκεί, εγώ ξέρεις, τρελάθηκα. Λέω, κοίτα τι κομβικά, τι αγγελικά, τι σημάδια είναι αυτά. Λοιπόν, και ήρθαν και τα παιδάκια, τα αμαία που τα βραβεύσαμε, γιατί πέρα από το φεστιβάλ ποιήσης έκανα και το παραμύθι, τον πρώτο διαγωνισμό παραμυθιού μαζί με τον κύριο Γιώργο Πρατζίκο, Εύβοια Σμάιλ. Και κάναμε λοιπόν και τα παιδιά αμαία. Λοιπόν, και άκουσα τον Γιώργο τον Πρατζίκο και εκείνα του πήρα συνέντευξη. Ναι. Καταπληκτικό. Κάποιο Γιώργο δεν μου γνώρισε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτό είναι το αχαίρο, θα βγει 15 Καλά, Οκτωβρίου. Καλά, με τον Πρατζίκο μου έδωσε υπόσχεση θα ξανακάνουμε και θα ξανακάνουμε. Έχουμε πολλά λέει να κάνουμε και να πούμε. Αυτό λοιπόν το αχαίρο, ο αχαίρο από τον αχαίροντα, είναι ο αχαίρο, ξέρει, η πύλη του Άδη. Εμείς θέλουμε να ξορκίσουμε, γι' αυτό γράφουμε ποιήση, Έλληνες, Βιεταμέζοι. Και τώρα ανοίγει το περιοδικό, είναι ηλεκτρονικό, δωρεάν περιοδικό, θα βγει 15 Οκτωβρίου, έχουμε κλείσει για τον Οκτώβριο, αλλά είμαστε ανοιχτοί για Δεκέμβρη, Γενάρη, γιατί είναι διμηνιαίο. Όποιος θέλει να στείλει στο Facebook Εύα Πετροπούλου Λιανού τα ποίηματά του ή Εύη Παρά παπάκι.γιαχού τα ποίηματά του και θα το έχουμε για το
Δεκέμβρη, Γενάρη του 25 το ετοιμάζεται το άλλο. Τα ποιήματα πρέπει να είναι στα ελληνικά. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. 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 Έτσι να κάνουμε. Πέρασε η αγγλική. Δεν σου κάτι όμως η μετάφραση. Δηλαδή, πες ότι εγώ έχω γράψει, το λέω τώρα για κάποιους ποιητές που δεν έχουν τα ποιήματα του. Κοίταξε να δεις. Δέχομαι, αν ο ποιητής μου πει δεν το ξέρω το αγγλικό, πήρα ένα Google Translator και το έκανα και εγώ θα γράψω ποιήση, μετάφραση του ιδίου. Λόγω Google Translator το δέχομαι, θα το βάλω γιατί εμείς, εγώ είμαι εκδότρια, συντάκτρια και ιδρύτρια, δεν φέρω καμία ευθύνη. Καταλάβες, τη φέρει η ευθύνη ο ποιητής, ο δημιουργός. Εγώ το κάνω αυτό, είμαι large, δεν έχω τέτοιες ετικέτες, θέλω οπωσδήποτε μετάφραση, γιατί δεν υπάρχει μετάφραση, υπάρχει απόδοση από μία λέξη στην άλλη. Δεν μπορείς να πεις κάτι που δεν υπάρχει. Το κέφι, ας πούμε, δεν υπάρχει στα αγγλικά. Το τσακίρ κέφι δεν υπάρχει στα αγγλικά. Πώς θα το μεταφράσει ο άλλος στα αγγλικά. Οπότε δέχομαι την ελεύθερη απόδοση, αν θέλει κάποιος, ναι, να το στείλει. Και δεν χρειάζεται να πάρει κάποιον και να δώσει τα λεφτά. Αν το κάνει από Google Translator, απλώς θέλω να είναι ειλικρινής και να μου πει την αλήθεια. Εύα, εγώ το έκανα μόνος μου, χρησιμοποίησα Google Translator. Θα το βάλω εγώ στο αρχαίρον, αλλά θα πω μετάφραση ποιητή μέσω Google Translator, κατάλαβες. Γιατί πολλοί δεν μιλάνε αγγλικά και δυστυχώς εκεί λίγο χωλαίνει και χάνουμε λίγο και την ποιήση, χάνουμε λίγο και τη μετάφραση. Εγώ είμαι λίγο της απόδοσης, ελεύθερη μετάφραση, απόδοση κάνουμε, δεν κάνουμε μετάφραση. Και μερικούς ξένους που τους μεταφράζω, τώρα θα δεις. Θα μιλήσουμε για την αγαπημένη. Η αγαπημένη Κίχε Το ξέρεις ότι εδώ στο κτίριο έχω ένα ριζάκι. Αλήθεια. Ένα ριζάκι που γεννήθηκε τώρα, δεν έχει 40, δεν 40 ακόμα. Μπορεί τώρα να 40. Ενός μηνού. Και η μαμά του βέβαια και εκείνη είναι Φιλιππινέζα. Εδώ είναι Βιετναμέζα όμως, πρόσεξε. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχουμε μια κουλτούρα εδώ. Ναι. Είναι παντού οι κουλτούρες. Λοιπόν, αυτή είναι η υπέροχη. Και γιατί είναι και η μαμά του ριζακιού, είναι γλυκιά, γι' αυτό ναι, στο από μια. Ναι, είναι. Και φαντάζω ότι αυτή είναι και μαμά, είναι και γιαγιά και όλες αυτές οι γυναίκες. Συγγνώμη, πώς γίνεται να είναι γιαγιά. Οι Κινέζες, οι Κινεζοφέρνο, Βιετναμεζοφέρνο. Δεν γυρνάνε αυτές. Δεν ξέρω αυτά το τσάι που πίνουν με το ρύζι. Το ρύζι που τρώνε από το ρύζι. Το ότι τρώνε συνέχεια ρύζι, δεν ξέρω. Τα αυγά. Δεν ξέρω το ρύζι, γιατί το ρύζι παχαίνει. Όχι όπως το τρώνε. Όχι όπως το τρώνε αυτοί, το τρώνε λαπά. Λαπά, όχι λαπά. Λαπά το πρωί, λαπά το μεσημέρι, λαπά το βράδυ με διάφορα άλλα πράγματα. Θα σου πω τώρα κάτι. Και φύκια, πολλά αυτά τα φυκοειδές. Θα σου πω κάτι τώρα που λες γι' αυτό, τώρα ναι. Έτσι μία παρένθεση. Ναι. Εγώ τώρα τελευταία όταν τρώω μακαρόνια ρύζι πρίζομαι. Λοιπόν έφτιαξα κάτι γεμιστά που τα βράσα λίγο παραπάνω και έγινε μέσα λαπάς. Ναι. Λοιπόν, δεν με πειράξανε, δεν με φουσκώσανε, τίποτα. Μάλλον παίζει ρόλο και μου είπε, καλό, γιατί φεύγει με το πολύ βράσιμο, φεύγει αυτό το γλάσο. Όχι μόνο αυτό, ξέρεις τι μου είπε λοιπόν, πώς έγινε αυτό. Αυτό το γλάσο λοιπόν, ναι. Αν το πάρουμε, γιατί σου λέει θες να κάνεις ωραίο πρόσωπο, ναι. Βράζεις το ρύζι, ναι. Παίρνεις αυτό το νερό με το γλάσο και το κάνεις και το σπρέι. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, πώς έγινε, λόγω της ταχύτητας, αυτό ξαναπάω σε μένα, εγώ είμαι πάρα πολύ γρήγορη και η πληροφορία έρχεται έτσι. Δηλαδή, μερικές φορές, ναι, όλους τρελαίνω γιατί δεν καταλάβω πώς γίνεται. Αλλά δεν μπορείς να μην έχεις την επικοινωνία μιας πρέσβυρας Νόμπελ Ειρήνης, αν δεν έχεις αυτή τη συνεχόμενη ροή. Η ροή λοιπόν ξεκινάει από τις 6 το πρωί σε μένα, πρόσεξε με, 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί το επόμενο. Που σημαίνει τώρα έχω μιλήσει μέχρι να έρθω με σένα, έχω μιλήσει με Αίγυπτο, έχω μιλήσει με Ινδονησία, έχω μιλήσει με Βιετνάμ, έχω μιλήσει με Ιράκ, Ιράν, Λίβανο. Έχω μιλήσει με αυτούς μέχρι στιγμής και υπάρχει το Μεξικό και. Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται. Που σημαίνει, έχω μια ανθολογία, Εύα, είμαστε στην Ινδονησία. Έχεις να μας στείλεις, ξέρεις κόσμο, είναι έτοιμα ποίηματα. Φαντάσου τώρα ότι εγώ πρέπει να την περάσω αυτή την πληροφορία. Ταυτόχρονα έχουμε την ΚΙΕ, έχουμε τη ροή του περιοδικού. Γιατί είναι ιδρύτρια, είναι συντονίστρια, είναι εκδότρια, είναι αυτή που με βοηθάει πολύ. Σας είναι, είχατε βρεθεί και όλα. Πρόσεξε να δεις, ήρθε λοιπόν εδώ γιατί δεν πίστευε πως κάποιος σαν εμένα που δεν είναι συγγραφέας, εγώ δεν είμαι συγγραφέας στην Ελλάδα, έτσι. Εγώ έχω φύγει εκδοτικά, συγγραφικά από το 17. Πει, ναι. Πώς γίνεται να είμαι τόσο
μέσα στα πράγματα, γιατί βλέπεις ότι η ροή είναι και της Ελλάδας. Δηλαδή θα σου πω και για το Μικρό Παρίσι, να πάτε στο Μικρό Παρίσι που θα είναι η Εγκαρδία στο κάτω στο μεταξουργείο, να πάτε στην παρουσίαση της φίλης μας την Αγγέλα την Αγγελοπούλου την Κυριακή 13. Καλά, ναι, η Αγγελοπούλου το έχω προλάβει. Δηλαδή μακάρι. Υπάρχει και ροή στην Ελλάδα. Πού είναι η Αγγελοπούλου? Στο Έναστρον. Πού είναι το Έναστρον? Στο Έναστρον. Απάνω, στο Έναστρον. Στο βιβλιοπωλείο Έναστρον. Στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα. Να πάτε και στο. Και το άλλο που είπες. Είναι η. Κάτσε τώρα γιατί κόλλησα. Το Μικρό Παρίσι, Le Petit Paris, που είναι στο μεταξουργείο και είναι η Εγκαρδία. Το Σάββατο και την Κυριακή αυτή. Τι εννοεί με καρδία δηλαδή? Με καρδία τραγουδάνε και κάνουν και άλλα πράγματα. Α, είναι η τελετή έναρξης. Στο μεταξουργείο θα. Στο μεταξουργείο, σε ένα ξενοδοχείο που δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Υπάρχει επίσης κάτι τώρα γιατί κόλλησα πάλι. Είδες είναι η ροή. Για να μου ξαναρθεί. Λοιπόν, ξαναπάμε στην. Αυτή λοιπόν κάπου είχε πάει στο φεστιβάλ της Ιταλίας. Και λέει, γιατί δεν σε έχουν καλέσει στο φεστιβάλ της Ιταλίας? Και λέω, δεν έχει έρθει ακόμη η φήμη μου. Και τι κάνει, αφού λέει εγώ θέλω να σε έχω, θα έρθω εγώ. Και με παίρνει τηλέφωνο και έρχεται από την Ιταλία για να με γνωρίσει στην Ελλάδα. Φαντάσου τώρα, έτσι έρχεται ένας άνθρωπος από το Βιετνάμ στην Ιταλία, Ελλάδα για να με γνωρίσει, γιατί μου λέει δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να έχει 500 βοηθούς, πρέπει να έχει και λίγο τεχνίτη νοημοσύνη, πρέπει να μην δουλεύει. Όταν της είπα ότι εγώ δουλεύω 10 ώρες, ότι έχω ένα ρεπό την Κυριακή, ότι το έξτρα ρεπό που πήρα είναι για σένα για τη ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί τα συζητάγαμε. Ότι μερικές φορές δεν κοιμάμαι για να μπορέσω να είμαι στο deadline, γιατί υπάρχουν deadline 15, 20, 30 Οκτωβρίου, ανθολογίες πρέπει να βγουν, πρέπει να βάλω τον κόσμο μας, υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 15 Έλληνες που με ακολουθούν και θέλω να φαίνονται στις ανθολογίες, θέλω να υπάρχει κόσμος. Έχω 3 συνεργασίες τώρα με το Βιετνάμ, την Γκέι που κάνουμε τον Αχέροντα. Έχω την Ρωσία, το Humanity Magazine που το ξεκινήσαμε και έβαλε επιπλέον σελίδες για μένα και για τους φίλους μου. Έχω τον Μπαρτσελώνα. Τον Μπαρτσελόνα το μαγαζίνο που έκλεισε χτες αυτό, δηλαδή το κλείσαμε, αλλά υπάρχει μια ανθολογία που τρέχει. Θέλω να σου πω, γι' αυτό δεν μιλάω για μένα, γιατί μπορεί να είναι τον κόσμο. Λοιπόν. Οπότε ερχόμαστε εδώ στο υπέροχο αυτό βιβλίο, το οποίο μου το έφερε και μου έκανε μια προσωπική αφιέρωση, αν είναι αυτό, είναι αυτό ή το άλλο. Όχι, το άλλο, δεν πειράζει, κάτσε αυτό. Το οποίο ήταν το βιβλίο του που είχε βγάλει, αυτό το βιβλίο τη Κέμπι Χάο, που γράφει, ή να το πούμε άλλη μια φορά να το διαβάσουμε τον τίτλο. Joy the Budapest. Γιατί αυτή ερωτεύτηκε έναν Βουδαπεστιανό. Φαντάσου, η ζωή της αυτηνής, η κοπέλα στην υπέροχη, πήγε λοιπόν στη Βουδαπέστη και ερωτεύτηκε. Και αυτό, αυτή η ποίηση είναι από όλο αυτό το κομμάτι που έζησε. Ωραία. Joy the Budapest. Λοιπόν, και θα διαβάσουμε λίγο το βιογραφικό της, έτσι να ξέρει ο κόσμος με ποιον έχω να κάνω και με ποιους έτσι εγώ μιλάω και... Είναι μέλος της εταιρείας των συγγραφέων του Βιετνάμ. Είναι εκδότρια, ιδρύτρια του περιοδικού Writer and Life, συγγραφέας και ζωή. Είναι Media Director, δηλαδή εκπρόσωπος τύπου της μεγαλύτερης φαρμακευτικής εταιρείας Sa Vipharma. Και είναι και ιδρύτρια, πέρα από το ιδρύτρια του Αχέροντα, που είμαστε μαζί και συντάκτρια, είναι ιδρύτρια και head office, δηλαδή μεγάλο κεφάλι, ας πούμε, αυτή το έφτιαξε, των γυναικών μεταφραστών στο Ανόη. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει μετάφραση στα βιετναμέζικα, το βγάζει αυτή με τις φίλες της, οι οποίες είναι 12 άτομα, και μου κάνανε πέρυσι δώρο τη μετάφραση του Νογκασί Κασάν, η περιπέτειες του Σαμουράι, και μου το εκδώσανε σε μία εκδοτική στον Καναδά, στα βιετναμέζικα. Είναι υπέροχες αυτές οι γυναίκες. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχει πάρει. Αυτά θα σου πω τώρα τα βραβεία της. 1992 είναι βραβεία λογοτεχνίας. 1992, 2007, 2009, 2015 το Ναβάλ, το βραβείο λογοτεχνίας Ναβάλ. Το Βιετνάμ είναι μια χώρα ιδιαίτερη, όπου όλες οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, είναι στρατιωτικά ντυμένοι. Και γίνονται εκεί λοιπόν, και μέσα και έξω από τα στρατόπεδα, γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί, γίνονται διαγωνισμοί ποίησης, γίνονται εκδηλώσεις ποίησης, ποιητικά φεστιβάλ, και η ίδια πήρε το βραβείο για την ιστορία της το 2015.
το βραβείο Art Danubius το 22, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ευρώπης στην Ιταλία το 23 που ήρθε και με γνώρισε, πήρε επίσης ένα βραβείο. Έχει εκδώσει 25 βιβλία και σε Ιταλία, Καναδά, Βιετνάμ, και τα ποίηματά της είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά, ιταλικά, κορεάτικα, ρώσικα, ουσμπεκιστάν, νεπαλέζικα, αραβικά, πορτογαλέζικα, ισπανικά, τουρκικά, ελληνικά, φυσικά, κινέζικα. Είναι εκεί και Bi Hao, η αγαπημένη μου, my dear sister, και Bi Hao, I love you so much. Και θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε λίγο να δω αν έχω φέρει το σωστό βιβλίο. Δεν έχω φέρει το σωστό βιβλίο, αλλά έχω φέρει τα σωστά ποίηματα, γιατί έχω φέρει το βιβλίο της μετά στα βιετναμέζικα. Λοιπόν, και ο σκοπός μας είναι, γιατί κάναμε λοιπόν αυτό το υπέροχο τεύχος που είμαστε στο έκτο πλέον τεύχος τώρα, τον Αχέροντα. Ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε κάτι που να δείχνει την Ελλάδα, να παντρεύεται με το Βιετνάμ, αλλά και εγώ ήθελα κάτι που να ξορκίσει αυτό το κακό, ξέρεις, να ξορκίσει το κακό, οτιδήποτε υπάρχει. Ο Αχέρον λοιπόν, ξέρεις ότι είναι οι πύλες του Άδη. Οι λεγόμενες πύλες του Άδη που πηγαίναν οι ψυχές, περνάγανε και ώρα καλή στην πρίμη τη και αέρα στα πανιά, τους βάζανε και τα αυτά και φεύγανε. Και όταν της το είπα, τη δελεάστηκε και τόσο πολύ της άρεσε και μου λέει, θα το κάνουμε, μου λέει, μόνο με ποιήση για να ξορκίζουμε, μου λέει, το κακό. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο Αχέροντας. Έχω να σου πω δε ότι ένα χρόνο προσπαθούσαμε να το κάνουμε αυτό το λογοτεχνικό περιοδικό να πάρει οστά. Είχαμε πάρα πολλές αναποδιές, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις ένα γραφίστα. Εγώ δεν μπορώ να βρω εύκολα γραφίστα χωρίς να πληρώνεται και να τα κάνει όλα υπέρ πατρίδος και για την Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό σου λέω με βοηθήσανε πάρα πολύ. Γιατί ναι, μεν η ιδέα μου ήταν δική μου, ναι, μεν όλη η ιδέα είναι δική μου, όλη η φωτογραφία είναι δική μου, όλο το concept είναι δικό μου. Αλλά αυτοί κάνουν αυτό που βλέπεις, δηλαδή βγαίνει κάθε δύο μήνες ένα περιοδικό, το ανεβάζουμε και μπορεί όλος ο κόσμος να το διαβάσει. Κάποια στιγμή φτάσαμε στα 780 views, δηλαδή αναγνώσεις. Είναι ελεύθερο, είναι δωρεάν. Και τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά και βάζουμε κι άλλους. Είχαμε πει θα είναι μόνο Έλληνες και θα είναι μόνο Βιετναμέζοι και τώρα ξεκινήσαμε και βάζουμε κι άλλους μέσα. Θα έχουμε και συνεντεύξεις, ενώ άλλες υπηκότητες, άλλες, ναι, όχι μόνο Έλληνες, γιατί είπαμε να το ανοίξουμε λίγο. Οπότε είμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα με την... Και εγώ τη θεωρώ έναν άνθρωπο πολύ ανοιχτό μυαλό, πάρα πολύ ευγενική. Αυτή τη στιγμή την έχουν καλέσει στην Αμερική, θα πάει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, πάλι να παρουσιάσουν τα ποίηματά της. Είναι μια από τις πιο αξιόλογες, όχι με τα φράστριες, αλλά και πίτριες και συγγραφείς, με μεγάλο κύκλο πλέον, που της έδωσε μεγάλη, η Ιταλία δεν της έδωσε μεγάλο άνοιγμα στον κόσμο της ποίησης, αν θέλεις. Και συνεργάζεται όχι μόνο με μένα, συνεργάζεται ακόμη με έναν Αμερικάνο, Σερβοαμερικάνο, το Ζλάταν, όπου και εκεί στέλνει τα ποίηματά της και αυτός κάνει το Prodigy. Το Prodigy το είχαμε ξεκινήσει μαζί, πάλι μια ιδέα δική μου, αλλά το συνέχισε μόνος του, γιατί αυτός ήθελε να κάνει άλλα κομμάτια με πίνακες και άλλα πράγματα που θέλανε εξειδικεύσει και εγώ δεν την είχα. Εγώ είμαι πιο καλή στο ποίημα και στην επικοινωνία, να κάνω τις γέφυρες. Και ερχόμαστε γιατί ήθελα να τη δείξω και ήθελα να τη γνωρίσω ο κόσμος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που εμένα με στηρίζει σε αυτό που κάνω, στις γέφυρες. Είναι ένας άνθρωπος που 3 ώρα τα ξημερώματα θα μου στείλει μήνυμα. Χτες μου στείλε μήνυμα 3 ώρα τα ξημερώματα και μου λέει, αδερφή μου, έχω, μου λέει, το εξώφυλλο, πάρ' το να το δείξεις. Δηλαδή εγώ αυτούς τους ανθρώπους γουστάρω, πάρ' το να το δείξεις, μου λέει, γιατί από πάνω είναι κάτω η Ελλάδα και πάνω είναι η σπηλιά του Son Dung στο Βιετνάμ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτούς τους ανθρώπους εμένα γουστάρω, που με παίρνουν 4 ώρα το ξημέρωμα και μου λένε, Εύα μου, αυτό το ποίημα τι ακριβώς λέει, γιατί έχουμε κάποια που δεν μεταφράζονται, οπότε αυτή γράφει ένα σεξ και εγώ ήθελα να πω για το φύλλο, ξέρεις, και πώς θα πεις αυτό το φύλλο, το θηλυκό, το αρσενικό και το υπόλοιπο που έρχεται, ξέρεις. Και μου λέει, μήπως αυτό να το κόψουμε, και έτσι λέω, δεν μπορούμε να κόψουμε το θύλι και το ανήρ, πρέπει κάπου να το πω αυτό το φύλλο, δεν είναι φύλλο σικιάς, είναι φύλλο, γιατί ξέρεις, μιλάμε για τη γυναίκα. Θέλω να σου πω ότι αυτά στη μετάφραση έχει πάρα πολύ πλάκα όταν ξεκινάμε να κάνουμε ένα ποίημα με
σε άλλη γλώσσα. Γιατί αυτή τα μεταφράζει στα βιετναμέζικα όταν τη στέλνω. Οι βιετναμέζοι δεν έχουν αρσενικό θρηλυκό. Έχουν, αλλά πώς θα το λες. Εγώ το γράφω σεξ. Στα αγγλικά, όταν θα πεις τι γένους είσαι, θα γράψεις what is your sex. Αυτό θα πούνε αγγλικά, αγγλιστή. Αυτή όταν είπα σεξ, μου λέει τι εννοείς εδώ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Χάθηκε. Νομίζω ότι ήταν σεξ, σεξ. Ναι. Και τη λέω no, no. Και τη λέω δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο, είναι το φίλο. Το φίλο, δεν είναι το φίλο. Εμείς για να πούμε φίλο, έχουμε φίλο με τη λέξη με πάρα πολλά. Γραμμένα με ύψιλον, ένα λάμδα. Ξέρεις, έχουμε πολλά. Έχουμε ένα γιώτα. Αλλά εννοούμε άλλα πράγματα. Σε αυτούς όμως πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι λέξεις για να κάνει μια μετάφραση στην ποιήση. Για να μην γίνει. Πώς το λένε, τέλος πάντων. Για να μην παρεξηγηθεί ο καθένας τώρα. Δεν ξέρω αν είναι ο παπάς του Λιζάκη που περνάει τώρα. Α, λοιπόν, αυτή η γυναίκα που λες είναι και μαμά και γιαγιά. Και όταν μαζεύονται λοιπόν με την εγγόνα, όταν μαζεύονται όλοι μαζί, με 14 άτομα, γιατί μου έχει στείλει και φωτογραφίες από τα Χριστούγεννα. Που έχουν βέβαια τη δικιά τους αυτή η γιορτή. Βέβαια, εμένα μου τα έστειλε τα Χριστούγεννα και καλά και μου λέει with my family, για να μου πει εμένα. Μπορεί. Και μου είπε όλοι αυτοί. Ήταν 14 άτομα οι οποίοι ήταν με τα μπολάκια του ρυζιού τους και τα υπόλοιπα και τα φύκια τους και τα, αυτά που έχουν τα δικά τους, τα όμορφα, τα υπέροχα, τα φαγητά που δεν ξέρω κάποια στιγμή αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Ο στόχος λοιπόν που κάναμε το αχαίρον είναι κάποια στιγμή να βρεθούμε όλοι εδώ στην Ελλάδα, Βιετναμέζοι και Έλληνες, να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή και να πάμε ή στην πρεσβεία του Βιετνάμ να κάνουμε τη γιορτή ή να την κάνουμε σε ένα χώρο κάπου. Και εδώ μπορούμε στο και εδώ και να εδραιώσουμε πλέον επίσημα. Ναι, αυτή τη σχέση. Αυτή τη σχέση. Δηλαδή να βρεθούν όχι μόνο εγώ και αυτοί, να βρεθούν και οι ποιητές. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος να γίνει από 25 μέχρι 26. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βασική για μένα. Είναι ένας από τους ανθρώπους συνεργάτες. Ναι, στα χρόνια 25-26. Ναι. Δηλαδή, αν δεν γίνει φέτος, το 25, το 26. Αλλά εμείς χτυπάμε για το 25, γιατί πρόκειται να έρθει το 25, επειδή θα είναι στην Ευρώπη, λόγω πλέον του διπλού ρόλου τους, θα έρθει και από την Ευρώπη. Οπότε, λέμε να το κάνουμε και να κάνουμε και ένα επαιτειακό αχαίρον, να κάνουμε ένα λογοτεχνικό περιοδικό επαιτειακό. Και να βρεθούμε όλοι μαζί και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και να φάμε και να τραγουδήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μιας γέφυρας πολιτισμού και ποίησης και ειρήνης. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω τώρα το ποίημα το οποίο εμένα με αγγίζει. Θα το διαβάσω αγγλικά και μετά θα σας κάνω και μια μετάφραση ελληνικά. Με αγγίζει πάρα πολύ. The divine emptiness. Be present. Why we meet, then be forced to part. Why full moon, then crescent moon. Λέει το κενό του θείου, το θεϊκό κενό. Γιατί συναντιόμαστε και μετά αποχωριζόμαστε. Γιατί αυτή η ολική σελήνη, δηλαδή πανσέλινος, και τελικά μετά το φεγγάρι να μισώ. Why you feel me, then let me go. The emptiness fills me again. The invisible tantra intimacy reveals itself at night. And I feel I am the one. Γιατί με γεμίζεις και μετά να με αφήνεις να φύγω. Αυτό το κενό. Αυτό το κενό με καταπιάνει, με γεμίζει πάλι. Αυτή η αόρατη είναι λίγο στο κομμάτι το ταντρικό. Ξέρεις την τάντρα. Όσον αφορά τα... Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε μιλάει πάνω στο κομμάτι της τάντρα, με τη τάντρα λέει βρίσκεις τον εαυτό σου και μέσω της τάντρας, που είναι μία μέθοδος, μπορείς να βρεις και το άλλο σου μισό. Οπότε αυτή η αόρατη τάντρα που είμαστε μαζί και έχουμε γίνει ένα, ξαφνικά εξαφανίζεται και δεν υπάρχει τίποτα και μας αποκαλύπτει το αυτό, itself, το θεϊκό αυτό, το κενό. Τη νύχτα και νιώθω, λέει, ότι είμαι μόνη μου, αλλά είμαι η μοναδική. I can't be everyone a day. Only the emptiness appears. When it's not night or day, when I'm not here or there, I'm divided to be in three worlds, three states. Awaken to be none, nowhere, beyond the timeline. Μπορώ να είμαι, λέει, οποιοδήποτε τη μέρα,
Αλλά αυτή, αυτό το κενό εμφανίζεται όταν είναι τώρα μέρα ή νύχτα εμφανίζεται. Και όταν είμαι εδώ και πουθενά πάλι εμφανίζεται. Έτσι λοιπόν νιώθω χωρισμένη στα δύο. Γιατί είμαι σε τρεις χώρες. Αυτό σου λέω. Αυτή πήγε στην Βουδαπέστη, γνώρισε τον άντρα της, παντρεύτηκε και έκανε το παιδί της εκεί. Το μυαλό της όμως ήταν στον παππού, στη γιαγιά, στους γονείς της στο Βιετνάμ. Και κάποια στιγμή αυτός έφυγε και πήγε στη Γαλλία. Ή νομίζω στην Αυστρία. Δηλαδή είναι πολλά προσωπικά δικά της που λέει εδώ. Και ξαφνικά λέει, ξυπνάω και είμαι πουθενά και είμαι το πουθενά, είμαι το τίποτα. Αλλά είμαι, λέει, πέρα από τον κόσμο και από τον χρόνο. Και είμαι στο πουθενά. What remains? The sensation of ever somebody within my stillness. What remains? Just the scent of a fresh mint leaf that stirs my spirit. Love in moonlight, love in sunshine, love is source of endless energy. Love is religion of all human beings. Τι μένει λοιπόν? Τι μένει? Μένει αυτή η απαλότητα του κάθε σαμάντι, είναι το άλλο κομμάτι της θεραπείας. Έχει το τάντρα και τα σαμάντι, είναι δικά τους θέματα αυτά. Within my stillness, αλλά εγώ παραμένω ακίνητη. Αυτό παραμένει, η ακινησία στο όλο. Τι άλλο παραμένει? Παραμένει ένα έτσι άρωμα από το φρέσκο φύλλο της μέντας. Αυτό σου λέω, είναι πολύ ποιητικό αυτό. Το οποίο αυτό, λέει, παραμένει, το νιώθω στο πνεύμα μου. Είναι μέσα στο πνεύμα μου. Και η αγάπη στο σεληνόφως, η αγάπη στο... όταν ο ήλιος sunshine, όταν ο ήλιος ανεβαίνει στο ηλιοβασίλεμα και στο... και η αγάπη είναι... Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση, και η αγάπη είναι η πηγή αυτής της απερίγραπτης ενέργειας. Η αγάπη είναι η θρησκεία όλων των ανθρώπων. Είναι υπέροχο, πιστεύω αυτό. Σε αυτό, αυτό έτσι είναι. Ναι. Όλες οι θρησκείες μιλάνε για την αγάπη, είναι η βάση δηλαδή όλων. Αλλά αυτή σου λέει ότι η αγάπη είναι η θρησκεία. Ναι, γιατί πάνω στην αγάπη, αλλά δυστυχώς τώρα με τα ανθρώπινα δικαιώματα βγαίνει αληθινός ο Άγιος Νικόδημος. Ναι. Μου είχε πει ότι στο όνομα της αγάπης θα γίνονται φοβερά πράγματα. Ναι. Δεν έχουμε για την αγάπη υπάρχει το ανθρώπινο δικαίωμα. Ναι. Αλλά στο ανθρώπινο δικαίωμα ισοπεδώνουν αξίες, αρχές. Δεν είναι το ανθρώπινο δικαίωμα, δεν είναι ούτε η αγάπη. Ξέρεις, ο Θεός έλεγε ότι η αγάπη είναι ενέργεια και είναι δωρεάν ενέργεια και γι' αυτό σου έλεγε αγαπήστε. Αγαπώ χωρίς δόλο. Ναι. Αγαπώ χωρίς να περιμένω. Ναι, αυτή είναι η γνήσια αγάπη. Ναι. Ενώ εμείς τώρα λέμε ότι από την αγάπη έχει ανθρώπινο δικαίωμα και αφού αγαπάω τον συνανθρωπό μου είναι δικαίωμά του να περπατάει με τα χέρια και όχι με τα πόδια. Ναι, αλλά είναι ανάποδο αυτό. Δεν είναι όμως αυτή η αγάπη. Είναι ανάποδο. Αυτό... Γιατί έτσι είναι η αδιάκριτη αγάπη, όπως είναι που έβαλε ο άλλος ο γέροντας, έβαλε 15 άτομα από αγάπη, έβαλε στη βάρκα 20 άτομα και πνιγήκανε. Mm. Δηλαδή, ναι, μεν αγάπη, αλλά πρέπει να έχουμε και μια διάκριση στην αγάπη. Ναι. Γιατί και η πολλή αγάπη του γονιού καταστρέφει το παιδί. Πρέπει να, να εκπαιδευτούμε στο πώς αγαπάμε και να εκπαιδευτούμε τον άλλον στο πώς να μας αγαπήσει και να εκπαιδευτούμε πάνω στο πράγμα, το θέμα τι είναι αγάπη τελικά. Η αγάπη τι είναι. Αγάπη. Τι είναι αυτό το αγάπη. Η αγάπη είναι να μην θες το κακό του αλλονού, να μην θες να χαίρεσαι με τη χαρά του, να λυπάσαι με τη λύπη του. Να το απλώνεις στο χέρι, να τον συμβουλεύεις όπως πρέπει, χωρίς όμως, δηλαδή, εντάξει και δίκιο να έχεις, χωρίς να τον πληγώνεις. Δεν μου λες μια λέξη όμως, που κρύβει τα πάντα. Συγχώρεση. Καλά, ναι. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι υπάρχει, αγαπημένη μου, υπάρχει τρομερός εγωισμός. Μα από το μικρό παιδάκι... Ρε εσύ, άσε με το, γιατί ο διάβολος χορεύει, δηλαδή είναι η εποχή του. Είναι από το 2000 η εποχή του. Η εποχή του είναι από το 2000. Τώρα είμαστε στα έσχατα. Τώρα είμαστε στα έσχατα που λέει η Αποκάλυψη. Αφού λέγατε, άμα χτυπήσουν οι Ισραηλίτες το πυρηνικό, είπε ο Άγιος ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι αν χτυπήσουν τα πυρηνικά, εκεί είναι που θα γίνει και η... Μα χτυπάνε, αυτή τη στιγμή χτυπάνε, αλλά ο κόσμος που είναι στο Ισραήλ δεν τον θέλει αυτόν τον άνθρωπο.
Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι σε μια επαγρύπνηση. Σε μια επανεκκίνηση, σε μια επαγρύπνηση. Δεν θέλουμε το κακό, το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε, δεν το θέλουμε, αλλά τι γίνεται, δεν ξέρουμε πώς να το σταματήσουμε, γιατί ό,τι γίνεται μας βάλει είναι κακό. Δηλαδή, συνέχεια είναι δίπλα μας το κακό, οπότε δεν ξέρουμε πώς να το σταματήσουμε. Δεν υπάρχει πλέον περίπτωση κάποιος να σου πει, δεν ήξερα. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Έχουμε αυτά. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη σου δείχνει πράγματα και λες, μα δεν είναι δυνατόν και ξέρεις ότι είναι ψεύτικα και όμως τα τρως. Υπάρχουν πλέον άνθρωποι. Έλα καλά, είδατε μια γοργόνα εγώ είδα την άλλη φορά και εντυπωσιάστηκα και τέτοια. Ναι. Και μου στέλνει ένα φίλο μου. Ψέμα. Και το κοινοποίησα. Ναι. Έβγαινε μια γοργόνα έξω. Δεν είναι. Α, λέω γοργόνα. Και μου στέλνει ένα φίλο μου και μια τόσο αθώα. Είσαι. Μα ναι. Μα σιγά για πιο έξω. Ναι, μα βλέπεις τώρα ότι γράφουμε. Έλα, λέω, ας πιστέψω λίγο στα παραμύθια ότι υπάρχουν γοργόνες. Όχι, όμως αυτή τη μορφή. Υπάρχουν, γράφουν και βλέπεις ότι δεν είναι δικά τους αυτά που γράφουν. Υπάρχει πλήρη GTP chat και γράφουν ποίηματα, λογίδρια και όλα αυτά και δεν είναι δικά τους. Το γράψες αυτό. Δεν είναι δικά τους. Εγώ είμαι κατά αυτού. Κατά, κατά. Κοίταξε να δεις, τα φαίνεται γιατί είναι και στη σύνταξη. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ξέρω πως το ξέρουν οι ξένοι και γιατί με έχουν πονηρέψει. Γιατί εμείς όταν δεχόμαστε στις ανθολογίες και όταν έχω 100-200 ποίηματα να διαβάσω, έχουν μηχάνημα. Οι ξένοι ανθολόγοι, οι μελητές έχουν μηχάνημα και βάζουν μέσα στο μηχάνημα και τους κάνει human, robot, human, robot και έτσι τα πετάνε. Κατάλαβες πως με πονήρεψαν. Εγώ δεν είχα πονήρευτεί, νομίζω ότι ήμουν τίποτα, ότι είμαι πονηρή. Αυτοί με πονήρεψαν. Γιατί έχουν το μηχάνημα και τους το λέει, είναι ρομπότ. Τους το λέει το μηχάνημα, το βάζουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα του υπολογιστή και τους λέει, νο, δεν περνάει αυτό. Γιατί δεν μπορείς να πας να πάρεις εσύ που δεν γράφεις, λέμε τώρα, και ξαφνικά γράφεις το έπος του Ομήρου και μου το παρουσιάζεις και να μπεις και στην ανθολογία και να πάρεις και το βραβείο. Όχι. Έχουν μηχανήματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άνθρωποι και θα γίνουν αλλά και σεμινάρια. Μεταξύ άλλων που δεν εσύ γράφεις. Ναι. Άλλοι δεν γράφουν, αλλά το παρουσιάζουν ότι γράφουν, ενώ δεν είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους. Μιλάμε για τεχνητή. Εγώ ντρέπομαι και να τα πω ότι γράφω. Τα γράφω και τα έχω στο. Ούτε καν το έχω πει. Ούτε καν το έχω. Και ξαναψάξω, γιατί ξέρεις, μερικές φορές οι άνθρωποι που ντρέπονται. Τώρα αυτό που λες. Είναι πολύ πιο μεγάλα τα μυαλά τους και η πένα τους από αυτούς που έχουν δοθεί. Έχω την κυρία Έλενα τη Σοφιανού, καθηγήτριά μου. Mm. Και επειδή έτυχε και στο εργαστήριο λογοτεχνίας που ήμουνα, εκείνη ήξερε και είχε διαβάσει τις νουβέλες και είχε διαβάσει και δύο ποίηματα και αυτά. Mm. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα μπορείς να έρθεις και σε επαφή με αυτόν τον εκδότη. Είναι ένας εκδότης από την Καλλιθέα, ο κ. Καλασέλης, που θέλει να κάνει ένα αθολόγιο που βγάζει για την Λίμνο. Mm-hmm. Είναι, δεν είναι αθολόγιο, ναι, καλά το είπα, γιατί είναι 40 σελίδες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ποίηματα, είναι και νουβέλες, είναι και... Mm-hmm. Και όπως της το έλεγα και της λέω, ξέρει, γιατί ξέρω ότι ξέρει ένα μεντορά της που έχει κοιμηθεί τώρα, και της λέω, θα θέλατε να βάλετε κάποιο κομμάτι εκεί, μια και είχατε γράψει για τον κύριο Μαυραγάνη και αυτά, να... Και μου λέει, σε ευχαριστώ και αυτά, της έστειλα και αυτά, και μου λέει, εσύ, εσύ που σε βλέπω εσύ. Τόσα χρόνια, τι κάνεις. Ναι, τι της είπες. Λέω, ναι. Μου λέει, έστω μου λέει, πάρε από αυτά που έκδωσαμε τότε το βιβλίο, πάρε παιδί μου, ναι. Εκείνη τη νουβέλα και βάλτε, γιατί δεν το κάνεις. Ναι. Λέω, δε, ξέρεις, το έχω κατάλαβες, δεν το έχω αφήσει πίσω. Και εκείνη με τσιγκλάει τώρα. Δηλαδή έχει αρχίσει και μου το λέει από το καλοκαίρι. Και καλά κάνει, γιατί η ποίηση, η γραφή είναι θεραπεία και είναι επικοινωνία του τι πια είσαι εσύ και το πώς σκέφτεσαι και ο κόσμος, τα παιδιά έχουν ανάγκη από γραφιάδες, από ήρωες. Ωραία, εγώ με κομπλεξική θα σου πω κάτι. Επειδή να το κόψω με κομπλεξική, γιατί υπάρχουν άλλοι κομπλεξικοί που δεν γράφουν και τα γράφουν ghost writer και εμφανίζονται όσοι super duper και δεν είναι τίποτα. Εγώ είμαι τώρα τι θα σου πω που κομπλάρω. Επειδή ήμουν ορθόγραφη και είμαι. Όλοι είμαι ορθόγραφη. Όλοι είμαι δυσλεκτικό θέμα. Όλοι είμαι δυσλεκτική. Αυτό δηλαδή θα πρέπει μετά από στη στόπα τη. Εντάξει, θα γράψω, αλλά μετά εσύ πέφτει μου τα δύο χρόνια. Συγγνώμη, νομίζω ότι έτσι βγαίνει το βιβλίο. Πιστεύεις ότι πηγαίνει το βιβλίο και είναι έτοιμο.
Ξέρεις πόση επιμέλεια ρίχνει, δηλαδή πιο πολύ θα δεις τον επιμελητή από τον συγγραφέα. Το ξέρεις ότι το 100% μέσα του βιβλίου που βγάζει ο εκδότης δεν είναι του συγγραφέα. Είναι η άποψη του εκδότη με τον επιμελητή και ο συγγραφέας μετά. Μιλάμε για τις καταστάσεις, γιατί είναι όλοι δυσυλλεκτικοί οι super duper. Είναι όλοι με κάτι μελαγχολίες και πουλάνε τη μελαγχολία του και το πρόβλημά του και δεν πουλάνε αυτό, γιατί δεν ξέρω καν να το έχει γράψει και αυτός με τα χάπια που παίρνει, τέλος πάντων, μην πω άλλα και με σταυρώσουνε. Ναι. Ναι, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, ούτε κουτσί είμαι, ούτε τρελή είμαι, ούτε βγάζω την αυτή μου, ούτε διπολική. Είμαι μια χαρά, είμαι παντού, αλλά δεν με θέλουν στην Ελλάδα εκδοτικά. Εκδοτικά να είναι λοιπόν καλά αυτή και να είμαι και εγώ καλά. Όχι, ξέρεις, το έχω καταλάβει γιατί μου το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Πρώτα απ' όλα υπήρχαν και εκδοτικοί οίκοι που κλείσανε και δεν υπάρχουν. Ειδικά μετά τον COVID. Εκεί θα πηγαίνανε έτσι όπως φερόντουσαν. Και απορώ και κάποιοι που φέρονται χειρότερα που υπάρχουν ακόμη. Να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Ναι, τώρα μετά είδαμε εκδοτικούς οίκους, δηλαδή έχω δει εγώ πράγματα που τον άλλον δεν τον νοιάζει να εκδώσει ένα σκουπίδι όταν παίρνει 500-600 ευρώ από τον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει και η ποιότητα. Να ο άλλος κοιτάει να πάρει τα λεφτά του, κοιτάει... Να πάει να κάνει τότε δουλειά του, άλλη δουλειά. Δηλαδή... Εγώ δηλαδή είδα ένα, έχω φέρει ποιητή εδώ, δεν θα πω όνομα, που και καλά έχει βραβευτεί κιόλας και όταν του είπα κάνει να μου γράψω μου την αφιέρωση στο βιβλίο, το βιβλίο του, νόμιζε ότι μου γράφει τον υπηαγωγείο παιδί και δεν σου δεν έχει να κάνει αυτό. Υπάρχουν αγαπημένοι μου στο ξαναλέω. Κατάλαβα τότε ότι δεν είναι δικά. Υπάρχουν ghostwriter, τους ξέρεις, τους ghostwriter. Είναι αυτός που γράφει, δεν φαίνεται πουθενά το όνομά του. Υπάρχουν αυτοί στην Ελλάδα, εδώ και χρόνια. Σπάνιοι άνθρωποι, ελάχιστοι που γράφουν, να έχουμε πέντε σου λέω εγώ. Οι άλλοι είναι οι αντιγραφείς. Οι αντιγραφείς που έχουν πάρει όλη την Αμερική το Arlequin, το έχουν ξαναγράψει και είναι τώρα και κάνουν και καλά 200-500.000 εκατομμύριο πωλήσεις, τα οποία αυτά πετάγονται στη σειρά ή υπάρχει, τα βρίσκεις, ξέρω εγώ, στην Ίσυρο για 3 ευρώ, τα πουλάει ένας χαμάλης στην Ίσυρο, δηλαδή έχω βρει πολλά ωραία βιβλία για 3-4-5 ευρώ. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν άντε 3-4-5 που γράφουνε. Όλοι οι άλλοι κάτι κάνουν αντιγραφή από κάπου αλλού. Δεν είναι δικό τους. Εγώ είμαι η μόνη δημιουργός, αυτοδημιούργητη δημιουργός. Όταν είπα το όνομα Νογκασίκα Σαν, όταν έκανα τότε που μπορούσα να πάω στο σχολείο, γιατί τώρα δεν μπορώ να πάω, δυστυχώς, λόγω αυτής της μεγάλης κατάστασης που είναι από το Υπουργείο Παιδείας που θέλει συγκεκριμένη κλίκα να πηγαίνει στα σχολεία, δεν θα ξεκινήσω και αυτό με τον πόλεμο αυτό. Θέλουν συγκεκριμένους. Δηλαδή, αν ήμουν κάτι άλλο, με κάτι άλλο και με μουσια εδώ, μπορεί να πήγαινα στο σχολείο. Τώρα δεν μπορώ. Όταν λοιπόν πήγαινα στα σχολεία, στα δημοτικά και έλεγα για τον Ογκασίκα Σαν. Τα παραμύθια ενός να διαβάζεις. Να διαβάζω που τα έκανα αυτά πριν το COVID. Τώρα θέλουν τις καρακατούρες, μωρέ, δεν είδες τι. Ότι τώρα θέλουν το μουσι. Εδώ και το. Καρακατούρα αυτό. Έτσι δεν τις λένε καρακατούρες. Δεν είναι καρακατούρες, είναι άλλο κομμάτι αυτό που θέλουν. Και από το Υπουργείο Παιδείας εγκεκριμένο το θέατρο που παίζει αυτή τη στιγμή. Και είναι 4 τρανσέξουαλ και διαβάζουν τον Μπάμπι το Φλούμι. Μπούμε, τίποτα. Λοιπόν, όταν εγώ πήγαινα, έλεγε η δασκάλα, «Α, Νογκασίκα, τι είναι αυτό, από πού είναι αυτό, και Σιν Γιάν, χαρούμενη πόλη, και ο άσπρος λωτός», και μου λένε, «Από πού σου βγαίνουν όλα αυτά τα ονόματα». Δηλαδή, φαίνεται κάποιος που είναι δημιουργός και δεν είναι αντιγραφέας, γιατί δεν το έχεις δει πουθενά τον Νογκασίκα Σαν, όπως δεν έχεις δει πουθενά το Σαπερ Λιποπέτ που έχω με τη Ζεράλντιν. Και όλο αυτό με τον παππού Λιονέλ και με την Αλγιώνα και με τον Αντώνη μέσα στις λίμνες και με την Γοργόνα που σ' αρέσει εσένα και την ιστορία αγάπης και πάρα πολλά πράγματα. Και με το σκουφάκι που τρέχουμε όλοι να βρούμε το σκουφάκι, το μαγικό το σκουφάκι. Θέλω να πω, ο δημιουργός δεν σταματάει. Εγώ δεν σταματάω ως δημιουργός. Μου έκλεισες μία πόρτα, θα βγω από το παράθυρο. Και αυτό στο εξωτερικό, δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι εκεί το βλέπουνε. Εμένα αν μου δίνουν τα βραβεία που μου δίνουν και ξαναπάω στο βραβείο Νόμπελ, στην υποψηφιότητα, μάλλον όχι βραβείο, στην υποψηφιότητα του Νόμπελ, είναι για την μεγάλη προσφορά, την ταχύτητα και την ποιότητα των γραπτών και του έργου μου. Αυτό τους έκανε τρομερή εντύπωση. Γι' αυτό μου στείλανε 2 επιστολές για να γίνει έγκυρη, μου στείλανε 2 επιστολές και με ρωτήσανε. Ότι αυτό είναι δικό σας, αυτό είναι δικό σας. Είναι αλήθεια ότι το βιβλίο της Μυρτός το γράψατε και δεν πήρατε ένα ευρώ? Είναι αλήθεια ότι βοηθούσατε την οικογένεια? Είναι αλήθεια ότι γράψατε για τον Άγιο Βλάση και δώσατε το βιβλίο στα Τρίκαλα Κορινθίας για να βοηθάτε τα ορφανά? Είναι αλήθεια? Ξέρεις, ήρθαν επιστολές.
Και εγώ είπα, ναι, είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί αυτοί κοιτάγανε, ψάχνανε. Για να σου πω κάτι, τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Εμείς έχουμε τα ανάργυρα. Κάτσε να πω του πατέρα Δημήτρη, αν θέλει να έρθει να παρουσιάσει τα ανάργυρα, το βιβλίο του Άγιου Βλάση. Να, θα το παρουσιάσω. Και αν θέλει στη βιβλιοθήκη εκεί που άκουσα, μπορώ να του έχω κάνει να του κάνω δημιουργική γραφή. Α, λες εδώ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ναι, τη δικιά σας. Να τους κάνω, αν θέλουν παρασκευαστικές. Αυτό θα το προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει τον Αλλά από σένα, δηλαδή εσύ ως εκπομπή με προτείνεις και εσύ θα είσαι υποστηρικτής μου. Θα τους το πω εγώ, αν είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το προτείνω. Ναι, και να φτιάξουμε ένα παραμύθι για το ραδιόφωνο. Ωραίο και αυτό. Να έχουμε την ώρα του παραμυθιού. Αυτό που κάνει δηλαδή η Αγγελή. Όχι, όχι, να το φτιάξουμε ένα παραμύθι για το ραδιόφωνο. Τι να γράψουμε ένα παραμύθι. Θα που να είναι για το ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο. Ωραία. Εγώ δεν θα πάρω τη δουλειά του αλλού. Κατάλαβα. Θα φτιάξουμε τώρα, μια θεματική. Τώρα εγώ ξέρω τι, επειδή ξεκινάμε, θα το ρωτήσω τον πατέρα Δημήτρη. Και όλα μου, όλα μου τα βιβλία γίνονται θέατρο. Όλα. Είναι για πρώτη χρονιά. Πήραμε ευλογία από το Σημεών, η ενορία μας. Να κάνει τα ανάργυρα. Τι ωραία. Θα είναι πώς είναι τα Δημήτρια που είναι ένα μήνα, εμάς θα είναι μία εβδομάδα. Τι θα ξεκινήσουν 26-27 του μήνα και θα πάνε μέχρι 4 του μήνα. Έτσι, μια ωραία είναι αυτό. Λοιπόν, έχω ακούσει από την κοπέλα που τον βοηθάει ότι έχει βρει 3-4 ομιλητές. Θα το ρωτήσω τώρα, θα του στείλω ένα μήνυμα, αν τον ενδιαφέρει να έρθει η συγγραφέας που έγραψε για τον Άγιο Βλάσιο, να κάνει παρουσίαση του βιβλίου του Αγίου Βλασίου, να πει 5 πράγματα. Ή γενικώς, αν τον ενδιαφέρει το παραμύθι ως παραμύθι, γιατί είναι λίγο. Πώς το λένε, κοίταξε να σου πω. Προσέχουν λίγο ότι θα στον πρότεινα, γιατί ήδη ξεκινήσαμε σαν ενορία και κάνουμε φροντιστήρια για τα παιδιά δωρεά. Ωραία. Μια χαρά είναι αυτό. Τι ωραία. Λοιπόν, βοήθεια στα παιδιά. Και αυτό που λες εν τω μεταξύ, τώρα αρχίζουν και κάνουμε για την νεολαία διάφορα. Εγώ θα το προτείνω και αυτό. Εγώ κάνω πάρα πολλά στα παιδιά. Λοιπόν, έκανα αλλά πάρα πολλά. Επειδή ακόμα δεν έχουμε αρχοντόρικη έτσι που να πηγαίνουμε σε μια σάλα μικρή γι' αυτό. Αλλά τώρα επειδή μου είπε στον Άγιο Βλάσιο το βιβλίο και γι' αυτό και επειδή είναι για Άγιο. Ωραία, μπορώ να του γράψω και. Μιλάμε για τον Άγιο. Ωραία, μπορώ να γράψω και για του Αγίου Αναργύρου, αν θέλετε. Για Ανάργυροι, δεν είναι. Μπορώ να γράψω και του Άγιου Αναργύρου, αν θέλετε. Εγώ θα του το προτείνω. Γιατί έτσι ήρθε μια. Άσε που θα τον αγαπήσεις και μπορεί να γίνει και παιδί σου να γίνεις και. Μακάρι. Είναι πολύ καλό σου, την ολέ έχει μαζέψει. Μακάρι. Γιατί είναι 42 χρονών είναι. Μακάρι, μακάρι. Γιατί είναι ωραίος άνθρωπος. Οι άνθρωποι πλέον έχουν ανάγκη από διάβασμα, μελέτη, πρότυπα, ήρωες και αλήθεια. Αλήθεια. Αυτό θέλουν τα παιδιά. Εγώ τα παιδιά όταν ήμουνα το 13 που ξεκίνησα τη μέθοδο που έκανα την προώθηση αν θέλεις του ονείρου, προωθώ τα όνειρά μου πιστεύοντας σε μένα και πιστεύοντας στο Θεό και επειδή πήγαινα σε μέρη όπου υπήρχαν και άλλα παιδάκια από άλλες θρησκείες, έλεγα πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Μέσα στα σχολεία και στα δημοτικά και στα νηφιαγωγεία που πήγα και στους χώρους πολιτισμού και σε θέατρα, όταν κάναμε τη δημιουργική γραφή, δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγει κάποιος, ένα-δύο παιδάκια να μην γράψουν. Πήγαινα στο σπίτι και μου λέει η μάνα μου, έχει γράψει, μου λέει, 3 παραγράφους. Δεν ασχολείται, μου λέει. Με πήγανε στην Κύπρο, με καλέσαν στην Κύπρο και πήγα σε ένα σχολείο αγγλικών, τέλος πάντων, σαν φροντιστήριο, μια ακαδημία και κάτσα 3 μέρες και βγάλαν τα παιδιά εκεί θησαυρούς. Οι δύο φίλες μου, γιατί έκανα και για ενήλικες μαθήματα, οι δύο φίλες μου κερδίσανε βραβεία που δεν το πιστεύανε και η μία αυτή τη στιγμή είναι μία από τις καλύτερες παραμυθούδες στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος να με γνωρίσει και να μην εμπνευστεί και να μην έχει κάνει κάτι μετά. Γιατί εγώ θα στο βγάλω αυτό το όμορφο που έχεις μέσα σου, το οποίο το πιστεύεις, το οποίο το έχεις κάνει έτσι, μια τσουκνίδα, εγώ θα στο βγάλω και θα στο κάνω τριαντάφυλλο, γιατί έτσι έμαθα. Έμαθα στην Γαλλία όλα αυτά τα έμαθα, τα σεμινάρια, το push, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, αυτοί όλοι που λέγονται οι push the people, δηλαδή να σε εμπνεύσει κάποιος, εγώ το έμαθα μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, συζητήσεις, ομιλίες, στην εφημερίδα επίσης, που πήγαινα και έβλεπα τόσο κόσμο και μιλάγανε για τόσα πράγματα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και θέλω να το ξανακάνω, θέλω να ξαναδώσω, γιατί βλέπω ότι
τα παιδιά παραλυρούν, τα παιδιά έχουν χάσει τις βάσεις τους, τα παιδιά έχουν χάσει τα πρότυπα, τα παιδιά έχουν πρότυπα κάποιων που έχει να... Κοίταξε να δεις, γιατί γίνεται η βία τώρα στα σχολεία, γιατί πιστεύω δεν υπάρχει πολιτισμός. Εγωισμός. 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 Γιατί εγώ να έχω αυτό και εσύ να το έχεις, να έχω εγώ καλύτερο. Δεν λέει κάτι παιδιά, λέει στον δρόμο, λέει γιατί φορούσανε καλά ρούχα. Αυτό σου λέω. Εγωισμός. Γιατί εσύ να έχεις αυτό, ναι, και όχι εγώ. Δηλαδή, παιδί 16 χρονών πήγε και έδιρε τώρα 20 άτομα δίρα, την ξυρίσανε, το κόψαν το μαλλί, τη γυμνώσανε και την αφήσανε. Τι γίνεται στον κόσμο. Αυτά τα παιδιά, στοίχημα, δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο. Πάμε, στοίχημα. Ούτε ένα βιβλίο δεν έχουν διαβάσει, γιατί γεννηθήκανε με αυτό. Γεννηθήκανε με αυτό. Και αυτό και το πολιτισμό πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει και η Δήμη και το κράτος να κάνει ώστε τα παιδιά να ξοδεύουν την ενέργεια. Όταν εγώ σαν γονιός για να παστείλω το παιδί μου στο κολυμπητήριο θέλω 50 ευρώ συμμετοχή στο Δήμο ή 25 ευρώ στο Δήμο, δεν μου περισσεύουνε και δεν το στέλνω. Ναι. Και έτσι το παιδί βγαίνει έξω στην αλητία και ξοδεύει την ενέργειά του. Ναι, και εδώ. Άρα, και εδώ, μπράβο. Και εδώ. Άρα τα παιδιά πρέπει να γίνουν οι Δήμοι, δηλαδή να κάνουν δωρεάν. Δωρεάν κολυμπητήρια για τις οικογένειες που είναι κάτω από 25.000 ευρώ. Δωρεάν ο αθλητισμός. Δωρεάν τα πολιτιστικά. Γιατί εγώ θέλω να στείλω το παιδί μου να μάθει κριτικά. Ναι. Όταν θέλει 20 ευρώ το μήνα, ναι, δεν μπορώ να το στείλω. Εγώ είπα, είμαι εδώ, ανοιχτή. Ας έρθουν οι Δήμοι δηλαδή, και να μου πούνε. Μιλάμε για το, αυτό τώρα το λέω, παιδιά. Θέλω να το ακούσω και θα το πω κιόλα. Δεν γίνεται να θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας με πολιτισμό και εσείς όλα να μου τα έχετε χρεώσει. Δεν μπορούμε, δηλαδή πώς θα αντέξουμε. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Όχι, δεν γίνεται, αλλά αυτά πρέπει να τα βάλει κάποιος κάτω. Δηλαδή εγώ σαν γονιός θέλω να στείλω το παιδί μου να μάθει χορούς. Πώς θα το στείλω όταν θέλει 20 ευρώ. Τάχω. Σωστά. Και παίρνει ένας γονιός 700-800 ευρώ, είναι μονογονική οικογένεια. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό... Το παιδί μετά δεν θα γίνει επιθετικό, δεν θα γίνει... Μα τα παιδιά είναι επιθετικά, σου λέω. Είναι. Από γεννησιμιού τους, είναι πλέον επιθετικά. Από γεννησιμιού τους. Σπάνια θα βρεις άτομο που να μην πέφτει κάτω 2 χρονών και να ουρλιάζει. Έχουν πρόβλημα πλέον. Τα παιδιά γεννιούνται, τους το δίνεις αυτό για να σταματήσουν και 2-3 χρόνια το ξαναπαίρνεις και αρχίζουν και χτυπιούνται κάτω στο πάτωμα. Γιατί μου το πήρες. Κατάλαβες τι μιλάμε, φαντάζομαι αυτό στα 14 που θα φτάσει. Κάτσε να διαβάσω τώρα το purification. Purification. Grows from the mud of samsara. The lotus blooms into endless love verses. Each petal contains a verse, continues to open and open and open more. Purification. Τι σημαίνει το purification? Pure που λέμε, αγνή. Να γίνεις αγνός. Μεγαλώνει, λέει, από το βάλτο εκεί, τη βρώμα, τη σαμσάρα, έτσι τη λένε την περιοχή, ένας λωτός. Και το λουλούδι αυτό του λωτού μέσα από το βάλτο βγαίνει και από την αγάπη, την ενέργεια, την απερίγραπτη, αυτή την αέναη αγάπη, κάθε πέταλο, το οποίο είναι σαν να έχει ένα μικρό στίχο από πείμα, μεγαλώνει και ανοίγει και ανοίγει και ανοίγει. When all other people read those verses, the happiness will be released, the light will shine over, the love grows inside all hearts. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαβάσουν τους στίχους, γιατί λέει ο λωτός είναι σαν ένα ποίημα. Η ευτυχία, λέει, θα ανοίξει και θα πάει σε όλους. Το φως θα σε κάνει να λάμπεις, η αγάπη θα σε κάνει να μεγαλώσεις και θα μεγαλώσει και όλες τις χαρδιές. From a golden seed, από ένα χρυσό σπόρο, leave them, την εσημή, a purification, just being here right now. Τι σημαίνει να είσαι αγνός, το τι είσαι αυτή τη στιγμή εδώ και έχεις αφήσει όλο αυτό το κενό πίσω σου. Το έχεις αφήσει, λέει, από μένα. Είναι όμορφο αυτό. Λοιπόν, και να διαβάσω και ένα που σας αρέσει πάρα πολύ. The Song of Red River. They used to be soldiers. They are poets too. They sank in the forest. Their tears fell on sacrificed comrades after battles. Beyond the death, beyond the life, beyond the war, they have lived the poetry trend of Vietnam.
Forever Vietnam, and today by the Red River we sing all together the eternal love song for them. Αυτό είναι το τραγούδι του Κόκκινου ποταμού. Ήτανε, λέει, κάποτε στρατιώτες. Μετά γίναν ποιητές και τραγουδούσαν στο δάσος. Τα δάκρυά τους πέφταν στους ιερούς πολεμιστές μετά από αυτές τις μάχες, πέρα από το θάνατο, πέρα από τη ζωή, πέρα από τον πόλεμο. Έτσι ζήσαν την ποίηση οι άνθρωποι στο Βιετνάμ. Για πάντα Βιετνάμ, η αγάπη για την πατρίδα της, για πάντα στον Κόκκινο ποταμό, όλοι μαζί τραγουδάμε αγάπη, το τραγούδι της αγάπης για αυτούς. Βλέπεις ότι έχει πάρα πολύ την αγάπη στα ποίηματά της. Για αυτήν ό,τι υπάρχει μέσα έξω από εμάς είναι αγάπη. Της αρέσει και της Κίμπι Χάου να ταξιδεύει πάρα πολύ, να γνωρίζει νέο κόσμο, να γνωρίζει ανθρώπους, πολιτισμούς, αλλά της αρέσει να κρατάμε αυτό το κομμάτι της, το ιερό της αγάπης μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο σεβασμός. Για να υπάρξει σεβασμός για την ΚΕ πρέπει να υπάρχει και η αγάπη μεταξύ μας. Και θα διαβάσω και ένα τελευταίο, το οποίο λέγεται The Anger, ο θυμός. It's all right, just let it out, shout at me. Σου λέει ο θυμός, είναι εντάξει, άστο να φύγει, να ξεχυλήσει. Φώναξέ μου, φώναξε δυνατά. Release the blind rage that has long built up in your heart, your mind, your every cell. Just shout out at me. Σου λέει, άστο να φύγει αυτόν τον θυμό. Τον θυμό να φύγει από την καρδιά σου, από το μυαλό σου, από όλο σου το μικρό σου. Το μικρό σου, ξέρεις, το κάθε άτομο, κύτταρο, ναι. Το κάθε κύτταρο να φύγει. Άστο να έρθει σε μένα. Use your angry eyes. Use the fire. With the light that burns my skin, my hair, my soul. Χρησιμοποίησε τα πάντα. Τα μάτια σου τα θυμωμένα. Χρησιμοποίησε τη φωτιά. Χρησιμοποίησε το φως που φέγγει αλλά και καίει. Χρησιμοποίησε το στο πρόσωπό μου, στα μαλλιά μου, στην ψυχή μου. Χρησιμοποίησε όλο αυτό το θυμό. The anger of this earth, the anger from pain and despair, from repressed feelings, from bearing the sins of being human. Χρησιμοποίησε λοιπόν αυτό το θυμό της γης, του πλανήτη, τον παλμό, τον θυμό του πόνου και της απόρριψης, από αυτά τα τόσο τα συναισθήματα που έχουν μείνει, ξέρεις, μέσα εκεί είναι φυλακισμένα, και από τις αμαρτίες των ανθρώπων που είσαι άνθρωπος. Αυτό λέει τον θυμό, χρησιμοποίησέ τον. And you are free and I will hug you in my trembling arms. Και θα είσαι τότε ελεύθερος και τότε θα σε αγκαλιάσω. Θα σε πάρω στην αγκαλιά μου. And all tears will flow in a current into the blue Danube, into the red river, into all. Και θα σε πάρω στην αγκαλιά μου, σε αυτά τα τρεμάμενα χέρια. Και τα δάκρυα θα τρέχουνε. Να το αφαιρώσω σε ένα φίλο μου που θυμώνει πολύ. Έτσι, θα τρέχουνε στον μπλε Δούναβη. Είδες εδώ, μπλε Δούναβης. Από τον κόκκινο ποταμό του Βιετνάμ, μέσα σε όλα αυτά θα τρέχει ο θυμός. Και εγώ θα σε αγκαλιάσω με τα τρεμάμενα χέρια μου. Δεν είναι υπέροχο? Δεν είναι υπέροχο? Είναι υπέροχο. Άσε, λέει, το θυμό να φύγει και εγώ θα σε αγκαλιάσω, ναι. Θα πάρω εγώ. And you are free. Ελευθερώθηκες. Ελευθερώθηκες και τότε θα έρθω να σε αγκαλιάσω με τα τρεμάμενα χέρια μου. Και τότε θα φύγουνε τα δάκρυα. Ξέρεις τι μου έχει πει ένας φίλος, μου λέει, μη θυμώνεις, μου λέει. Ποιος, μου λέει, καίγεται όταν κρατάει, μου λέει, ένα μένα κάρβουνα στο χέρι του? Μη θυμώνεις. Ποιος, μου λέει, καίγεται? Αυτός, μου λέει, που θα τα πετάξεις, εσύ, ή αυτός που τα κρατά? Αυτός που τα κρατά. Όταν λοιπόν είμαστε θυμωμένοι, είναι σαν να έχουμε αναμένα κάρβουνα στα χέρια μας. Αυτό τώρα δεν μπορείς να το λέξεις και πάντα. Ναι, αλλά έτσι είναι ο θυμός. Έτσι είναι. Κρατάς λοιπόν το αναμένο κάρβουνο. Ποιος καίγεται? Λοιπόν, να διαβάσω ένα δελτίο τύπου. Βεβαίως. Για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραβά, που όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή 11 Σεπτέμβρη και κάναμε την τούρτα μας εδώ και αυτά, ναι.
Ο Δημήτρης ήρθε και έπαιξε ζωντανά. Τι ωραία. Μαζί με τον Χρήστο τον Κωνσταντινίδη. Ο Δημήτρης μας έπαιξε λοιπόν και ένα κομμάτι, ποίηση, μελοποιημένη ποίηση που πάει στο ένα διαγωνισμό. Α. Και τώρα θα διαβάσω αυτό το δελτίο τύπου που το ανάρτησε ο Δημήτρης μας. Πολύ ωραία. Δημήτρης Καραβάς, δελτίο τύπου. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί 6 μουσικά έργα από τους ακόλουθους δημιουργούς. Δημήτρης Καραβάς, Γιώργος Καραχάλιος, Ιωάννης Καριγιάννης, Κινή Θνητή, Δημήτρης Μακρής και ο Δημήτρης Παπαθανασίου. Βρισκόμαστε στα μισά του διαγωνισμού μουσική σύνθεση και τραγουδοποιίας με τον τίτλο «Η δρόμη του Σκαρίμπα» και καταπληκτική και καταληκτική ημερομηνία της 15 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το παράρτημα Ευβοίας του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου στα πλαίσια του έτους Γιάννης Σκαρίμπα. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω διάδοση και αξιοποίηση του έργου που μας άφησε ο Γιάννης Σκαρίμπας, ένας σπουδαίος λογοτέχνης που ασχολήθηκε με όλα τα είδη της γραφής, πεζογραφία, ποίηση, θεατρικά, ενώ πολυδιάστατο στοχαστή με μια εμβλητική προσωπικότητα για την πόλη της Καλκίδας. Έτσι είναι. Εγώ του είπα του Δημήτρη να έρθει σε επαφή και με τον Γιώργο. Μήπως κάτι κάνουμε, γιατί γνωρίζονται τα παιδιά θα αυτά. Θα πάω εγώ στην Εύβοια, θα πάω το Σαββατοκύριακο 18-19. Α, θα πάω. Θα πάω στη Χαλκίδα, γιατί με έχουν καλέσει ο οργανισμός ΑΜΕΑ να μιλήσω, γιατί δυστυχώς το θέμα ΑΜΕΑ είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει τα παιδιά, γιατί σκότωσε ένας πατέρας, σκότωσε την κόρη του. Περίμενα μου τα πεις. Με αυτή την κίνηση θέλουμε να δώσουμε κίνητρο και χώρο έκφραση σε επαγγελματίες, συναδέλφους της περιοχής μας, αλλά και σε νέους δημιουργούς, σπουδιστές στον οδείο του μουσικού σχολείου, ώστε να έρθουν σε επαφή με το έργο του Σκαρίμπα και να αναδείξουν τις πολλές ουσιαστικές και επίκαιρες πλευρές του μέσα από τις νέες συνθέσεις τους. Με την ιδιότητα του μέλους της Κριτικής Επιτροπής, στηρίζουν την προσπάθειά μας και μας τιμούν οι Νίκος Ανδρίκος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Σπουδή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Μουσικολογία και Μουσική Πράξη, συνθέτης εκτελεστής. Μανώλης Ανδρουλιδάκης, συνθέτης κιθαρίστας. Κωνσταντίνος Μπερακτάρης, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλη Γιάννης Καρύμπα. Mm-hmm. Μαρία Πεσκετζή, φιλόλογος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Παναγιώτης Τέλειος, συνθέτης, διετέλεσε επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Χαλκίδας, Νίκος Σκαλκιώτας. Διονύσης Τσακνής, ο γνωστός Διονύσης mm-hmm. Τσακνής, συνθέτης, τυπουργός και ερμηνευτής, δημιουργός του δίσκου Αυτούλιδες και περιέχει μελοποίηση ποιμάτων του Σκαρίμπα. Επίσης έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και είναι σε διαδικασία παραγωγής ακόμα 15 συνάδελφοι από την Εύβοια. Ανάμεσα στα υποπαραγωγή έργα ξεχωρίζει προσπάθεια για ανάλυση ποιημάτων και μελοποίηση στα πλούσια project σχολικών μαθημάτων μουσικής τμήματος έκτου δημοτικού με πρωτοβουλία συναδέλφου. Μπράβο. Τα μέσα σε επόμενο διάστημα προγραμματίζονται επαφές με την ΕΛΜΕ και το Σύλλογο Δασκάλων Υπηαγωγείων Χαλκίδος για να δώσουν μεγαλύτερη έκταση στο είδος αυτό. Άμα θες και εσύ να συμμετέχεις με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, το παιδί μπορώ, το κοινοποίησε, είναι... το κοινοποίησα να το δεις και εσύ. Το έχω ήδη κοινοποίησει, γιατί εγώ ξέρω τον Γιώργο και την Εύα που είναι στην Ερέτρια και μου τα στείλαν όλα αυτά. Τα έχω κοινοποίησει εδώ και μια εβδομάδα και ξέρω πολύ κόσμο τώρα με την Εύβοια και τη Χαλκίδα. Τα έχω κοινοποίησει και μου είπε και ευχαριστώ κάποιος, αλλά όχι αυτός. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι για ποίηση, γιατί γράφει, ξέρεις, για να παίξουν. Δεν ξέρω αν εγώ μπορώ να κάνω. Είναι η ποίηση του Σκαρίμπα, ναι, που φαίνεται και την μελοποιούν και ναι, δεν ξέρω κάτι, ναι, κάτι δηλαδή γίνεται. Πρέπει μάλλον ή να πάρεις... Και να γράψεις, πώς είχαν γράψει για τον Καζαντζάκη, θυμάσαι, ναι, ή κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι να είναι ανοιχτό και είδα όλα αυτά, τα είδα που γράφει και το ανέβασα και σε 2-3 ομάδες που έχω αρκετού ο κόσμο για να κατέβεται με αυτά. Και το είδαν και τους άρεσε, γιατί σου είπα, έχω τον Γιώργο και την Εύα, τα παιδιά θέλω να τα φέρεις, θέλω να τους μιλήσεις, ο Γιώργος και η Εύα, έστω και στο τηλέφωνο. Άμα δεν μπορούν μπάντα, να έρθουν, ε? Η μπάντα που ήταν στο φεστιβάλ, Γιώργος Εύα, η μπάντα, ωραία, πολύ άρα, ωραία μπάντα. Συμμετέχουν σε αυτό δηλαδή, ε? Είναι μέσα, νομίζω, ναι, θα παίξουν, κάτι θα λοιπόν, κάνουν. Άρα, και επίσης και τον Νίκο τον Ντάικο που παίζει το Ιαπωνέζικο ντράμ.
το τύμπανο, το Ιαπωνέζικο. Εδώ είναι αυτός. Αυτός είναι και αυτός είναι εκεί στην Εύβοια. Τώρα μίλα στα παιδιά να έρθουμε σε μια επαφή, να δούμε πώς θα τα... Αξίζει, αξίζει, γιατί όλη η νοοτροπία τους είναι... Τι να σου πω τώρα, είναι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό θα πρέπει τώρα από Νοέμβρη να το κάνουμε. Ναι, και επίσης θα γίνει τώρα η τελετή έναρξη 30 Οκτωβρίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 24 Καρέ στο Βόλο. Θα είναι μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο τον ωραίο που τα παιδιά το οργανώνουν, Φίβο Ζώτη, Σοφία Μαχαιρίτσα και λοιποί, δεν τους θυμάμαι, συγγνώμη τους υπόλοιπους. Θα είναι και η Σάνι Μπάλτζη εκεί, η οποία θα την τιμήσουν. Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα πήγες κάτι να πεις για τα ΑΜΕΑ. Ναι, λοιπόν, εμένα με έχουν καλέσει να μιλήσω. Θα μιλήσω σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που κάνει ο σύλλογος των ΑΜΕΑ στη Χαλκίδα, γιατί έγινε ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Οι γονείς δυστυχώς νομίζω ή δεν έχουν την παιδεία ή έχουν ένα ακόμη κομμάτι που πρέπει να σταματήσει αυτό το κομμάτι. Το παιδί μου είναι, ας πούμε, ΑΜΕΑ ή το παιδί μου είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Και επειδή νόμισε ότι αν αυτός φύγει από τη ζωή, αυτό το κοριτσάκι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ήταν σε μια καρέκλα καθυλωμένο, το σκότωσε. Στη Χαλκίδα. Αυτό δεν βγήκε πουθενά. Και δυστυχώς στη Χαλκίδα, από ό,τι μου είπαν, γιατί μίλησα για τον υπεύθυνο... Συγγνώμη, ο πατέρας σκότωσε την κόρη, γιατί σου λέει θα πεθάνω και ποιος θα το φροντίσει. Ναι, ναι. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και βιασμοί, υπάρχουν παιδοβιασμοί στα παιδιά ΑΜΕΑ, που έρχονται από οικογένεια και λοιποί συγγενείς. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκοτεινά, δεν μιλάνε, δεν το πάνε παρά έξω. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο οργανισμός, η εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι εταιρεία, ο οργανισμός των ΑΜΕΑ, μαζί με άλλους ομιλητές, με κάλεσαν να το πάω πεις, όμως, για να μιλήσω. Ότι κάποια στιγμή, δηλαδή εγώ στη δουλειά μου, που ξέρω ότι έχω ενσυναίσθηση και λυπάμαι και αυτά και αυτά, πολλές φορές έχω βγει εκτός σε αυτού. Μου έρχεται να μπούμε στο τηλέφωνο να πλακώσω στο ξύλο γονείς. Γιατί σηκώνει όλη το τηλέφωνο και λέει είμαι αμαία, έχω τα αμαία παιδί. Αφήξω το αμαίο παιδί. Το παιδί μου είναι αμαία, δεν μπορεί να πληρώσει. Και γιατί πήρες δάνειο στο αμαίο παιδί. Γιατί έβγαλες αριθμό τηλεφώνου στο αμαίο παιδί. Άλλο κομμάτι. Γιατί, δηλαδή, εντωμεταξύ τώρα η αρρωσταίνω Παναγιά μου φίλα με καρκίνο. Και σηκώνω το τρίμι, λέει, είμαι αμαία, δεν πληρώνω. Μα σας είπε κανείς ότι εμείς τα αμαίως δεν πληρώνετε. Σας είπα, εδώ τα παιδιά τα αμαία κάνουν αγώνα να τους φέρει σε ίσια και όμοια. Ναι. Κάνουν αγώνα, ποιος μου έλεγε ότι και το διάβαζα μάλλον, ότι έβλεπε ένα βιντεάκι με μια υπέροχη κοπελιά που πήγε λέει να ψωνίσει μέσα σε ένα μαγαζί και η κοπέλα, η πολίτρια, όπως της μιλάγε σαν να είναι κανονική, χωρίς δηλαδή δεν της είπα, δεν βλέπεις ότι σε αντιμετωπίζει και αυτά, της συμπεριφερόταν. Και κάποια στιγμή γυρνάει η κοπέλα και της λέει, συγγνώμη, ξέχασα ότι έχετε θέμα. Και της λέει, κοπέλα, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο με ευχαριστήσεις που το κατάλαβες. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε, από τη μία λέμε να είναι ίση σαν όλους και από την άλλη, στο θέμα αυτό βλέπεις και βάζουν μπούτι. Οι ίδιοι οι γονείς. Καλά να το πει ο ίδιος. Καλά, έχω δει και κάποιους που σπάσανε ένα χέρι, σπάσανε ένα πόδι. Είμαι αμαίος, λέει δεν πληρώνω. Και γιατί πήγες και πήρες δάνειο. Κοίταξα. Δηλαδή βγαίνω εκτός σε αυτούς αυτό. Γνωρίζεις. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει και τα ίδια τα σωματεία. Δηλαδή θέλω να βρω ανθρώπους να το περνάνε αυτό στους γονείς. Ότι δεν θα σηκώνεις το τηλέφωνο και θα είναι η τράπεζα και το παιδί σου κάθεται εκεί και λες βάζεις εσύ μπούτι το παιδί σου το αμαίο. Γιατί και το ίδιο το παιδί ντρέπεται. Αυτά γιατί μου έχει τύχει αυτό. Ξαναπάμε στο κομμάτι της παιδείας εκπαίδευσης και το τύπο, ότι ο γονιός δυστυχώς κάποια στιγμή εκμεταλλεύεται καταστάσεις. Και θα σου το πω αυτό, θα πάω λίγο πίσω, όταν στη Γαλλία ήρθαν οι πρώτοι που ήρθανε, αυτοί που ήρθανε οι μετανάστες από εκεί που ήρθανε, όχι μόνο ήρθανε, αλλά όταν πήγαινες στο ταχυδρομείο και περίμενες, επειδή είχε τρία παιδιά και ένα παιδί εδώ στην κοιλιά, σε έσπρωχνε και σου λέει «Ανσάντα, έχω παιδί». Και γύρισε και της είπα «Και δεν είσαι όμως, δεν είσαι άρρωστη», της λέω. «Περπατάς, μιλάς». Και επειδή της το είπα, έφαγα μια πολύ άσχημη κατσάδα. Θέλω να σου πω, υπάρχουν μέτρα και σταθμά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι, που έχουν παιδεία και είναι εκπαιδευμένοι. Και δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ένα
bachelor, πώς τα λένε τώρα αυτά, πτυχία, ένα πτυχίο από εδώ, πτυχίο από εκεί, ότι ξέρεις ή κατανοείς, πρέπει να έχεις και εκπαίδευση ψυχής, μυαλού, καρδιάς. Και εκπαίδευση. Και να είσαι αυτό που λέμε ευαίσθητος σε κάποια πράγματα. Εγώ όταν μου το είπανε και λέω, παιδιά, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό, ότι σκότωσε επειδή αυτός θεώρησε το παιδάκι αυτό. Να σου πω κάτι, θα σου πω. Έπαθα ένα σοκ. Αλλά υπάρχει αυτή η γονείς που το εκμεταλλεύουν το παιδί. Σήμερα το πρωί άκουγα για τον Ιάννη τον ησυχαστή. Ο Ιάννης ο ησυχαστής, λοιπόν, ποιος πήρε, καλά είναι μεγάλη μορφή, αυτός ήταν η αιτία και βγήκαν οι άγιοι που έχουμε τώρα. Ναι. Προφύριος, ναι. Εφραίμ, Παΐσιος. Ναι. Αυτοί όλοι ήταν αμόρφωτοι. Ναι. Και αυτοί όμως γεμίσαν το Άγιο Όρος. Και αυτοί αλλάξαν το Άγιο Όρος. Δεν ήταν αμόρφωτος ο Παΐσιος. Πρόσεξε. Ναι. Ο Παΐσιος προερχόταν από μια οικογένεια με πολύ πίστη. Ναι, αλλά δεν είχε πάει να πάρει πανεπιστήμια και τέτοια αυτό. Διάβαζε τα Άγια Βιβλία, την Αγία Γραφή. Για πολλούς ανθρώπους. Και τι θέλω να σου πω τώρα. Μα και ο Ιησούς το έκανε αυτό. Ήταν και ζηλωτής. Και τελευταία στιγμή τους φωνάζει όλους αυτούς και τους λέει, δεν θα είμαστε ζηλωτές, θα πάμε με την Εκκλησία τη Μεγάλη. Γιατί έγινε όμως αυτό? Και αυτό ήταν μια θεϊκή άνοιγμα. Άκουγα ότι όταν ήταν στο Άγιο Όρος ήταν 8.000, ξέρω εγώ, μοναχοί, 800 ήταν. Και μετά από αυτό που έγινε με τον Άγιο Ιωάννη, άνοιξε το Άγιο Όρος και γέννησε το Άγιο Όρος. Και δεν ήταν τυχαίο αυτή η φώτιση που του ήρθε, γιατί αν είχε μείνει στους ζηλωτές δεν θα μπορούσε να βοηθήσει το Άγιο Όρος να μαζέψει τόσο κόσμο, τόσους μοναχούς, κατάλαβες τι λέω, ναι. Να ανοιχτεί τόσο πολύ. Ναι, αλλά δεν τώρα... θα είχαν βοηθηθεί ο Άγιος Εφραίμ στην Αριζόνα τόσο πολύ, να φτιάξει τα μοναστήρια και όλα αυτά. Είχε τον κόσμο του ο Άγιος Εφραίμ στην Αριζόνα, είχε τον κόσμο, όπως τον έχει τον κόσμο του και ο Πάτερ Δημήτριος, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους Αγιοταφίτες και τον χωλαίνουν και τον χτυπάνε και τον... Έναν πάτερ είχαμε εδώ στους Αγίους Ισιδόρους. Και τον έχουν και τον πήρανε και τον σέρνανε, λες και ήταν ο... Τι να πω, και τώρα είναι στους Αγιοταφίτες αυτός ο πάτερ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στην Εκκλησία μέσα, δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Εκκλησία βάλεται, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί έχουν γραφεί αυτά έχουν γραφεί, έτσι. Έτσι πρέπει να λοιπόν, γίνει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι στην Εκκλησία τώρα, μέσα. Σου λέει τώρα, θα ανοίξει και Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Άνοιξε ήδη. Άνοιξε ήδη και το θέμα του Αγίου Όρους, εγώ δεν θέλω καν να το πιάσω. Στις καριές εκεί. Άνοιξε. Άνοιξε. Αλλά δεν θέλω καν να το πιάσω, γιατί πλέον όταν μπαίνει κάπου μέσα πολιτική, όταν μπαίνει πολιτική, ξεχνάμε το Θεό, ξεχνάμε τους Αγίους, ξεχνάμε τα πάντα. Τώρα εκεί έχει μπει πολιτική και έχει άγρια μπει πολιτική. Ο διάβολος και χορεύει. Ναι, αυτό σου λέω. Άγρια πολιτική, και εγώ δεν θέλω να το πιάσω το θέμα, γιατί έχω τις δικές μου πεποιθήσεις, ξέρω τι γίνεται, γνωρίζω πολύ καλά τα πράγματα. Δεν θα μιλήσω μέχρι να μιλήσει ο Κύριος. Γιατί κάποια στιγμή ο Κύριος θα μιλήσει στο τέλος. Yeah. Απλώς εγώ θα συνεχίζω την ποίηση, γιατί και για μένα η ποίηση λοιπόν ήταν δώρο Θεού και θαύμα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι από τότε που έγινε αυτό το άνοιγμα που λες, το θεϊκό είναι και σε μένα, και κάθε μέρα είναι ένα θεϊκό άνοιγμα και κάθε μέρα γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν άλλα πιστεύω, άλλα θέλω, άλλα κουλτούρα, τελείως και στο κομμάτι της θρησκείας, αλλά εμένα με στηρίζουν και ξαφνικά έφτασα εγώ ένας άνθρωπος του τίποτα, πραγματικά του τίποτα, τίποτα, να είμαι αυτή τη στιγμή 11 του Οκτώβρη, να είμαι μέσα στους 287 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν παπλώματα, φυσική ιστορία, παπλώματα, πολλά πτυχία αυτοί οι άνθρωποι, ακαδημαϊκοί, πρόεδροι, παραπρόεδροι, γιατί σε αυτά τα Νόμπελ πρώτα πηγαίνει όλο το προεδρυλίκι, Μπούς, Ομπάμα, Τραμπ, Νετανιάχου, Μετσά Σα Φροντιέρ, Ισραήλ, Λίβανο. Ήμασταν 300.000, όταν ξεκίνησε 305.000 και τώρα έχουμε φτάσει στο 287 και εγώ είμαι, λόγω των να είναι καλά αυτή η κοπέλα, η πρόεδρος, η Ζανέτ Ερούκα Τιμπούρκιο, η πρόεδρός μας, η μεγάλη αυτή καρδιά, να είναι καλά που με στήριξε και πέρασε υποψηφιότητά μου στο 287 στο Μεξικό πλέον. Εγώ είμαι στο Μεξικό, είμαι εκεί. Ναι, γιατί η Ελλάδα δεν με στηρίζει εμένα. Δεν έχω κανέναν από την Ελλάδα, δεν με στήριξαν ποτέ, δεν ξέρω γιατί, ούτε με ενδιαφέρει. Ας κάνω ό,τι θέλω, εγώ θα παραμείνω Ελληνίδα, θα παραμείνω παγκόσμια όπως ήταν η Κομίγας Αλέξαρος, θα συνεχίζω. Να σου πω, δεν ξέρω αν είδες μια συνέντευξη του Μίμη του Πλέσσα,
που λέει όταν έπαιζα, λέει, εδώ στην Ελλάδα, λέγανε τι παίζει αυτός, να τον διώξουν έξω. Ναι, 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 το ίδιο κάνανε και στη Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, να και παρόλα αυτά έμεινε εδώ ο άνθρωπος, το πάλεψε, αλλά το λέει. Ναι, το έλεγε. Λέει, το έλεγε. Έφυγε άνθρωπος, εντάξει, θέλω να σου πω, το έλεγε στη συνέντευξή του. Ναι. Τι πόλεμο έφαγε ναι, εδώ. Ναι, αλλά είχε την οικονομική δυνατότητα ο Πλέσσας. Γιατί και η Νανά Μούσχουρη. Είχε την οικονομική δυνατότητα και είχε ανθρώπους στην Νανά Μούσχουρη οικονομική δυνατότητα. Εγώ δεν έχω ούτε αυτό. Θέλω να σου, γι' αυτό σου λέω με το απόλυτο τίποτα. Είμαι το απόλυτο τίποτα. Δηλαδή, όταν μου στείλανε τα μηνύματα, λέω μου κάνουν πλάκα. Πραγματικά γελάγα, λέω κάποιος μου κάνει πλάκα. Πήρα τηλέφωνο και λέω μου κάνουν πλάκα. Τώρα μου πηγαίνει και ότι είμαι του Νόμπελ. Δηλαδή, το πίστευα. Έπρεπε να έρθουν δύο επιστολές για να μου πούνε ότι πρέπει να απαντήσετε, γιατί πρέπει να απαντήσεις αυτά που σε ρωτάνε και τι γίνεται. Και όταν βλέπουν την ταχύτητα που βλέπουν, σημαίνει εγώ σε μια ανθολογία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχω έναν Ισραηλινό, ένας Ισραηλίτης, χθες διάβαζε ο Ντάνιελ Ρεβάς, υπέροχος ποιητής στην Οξφόρδη, διάβαζε το ποίημα μου, ότι θέλω έναν άλλο χώρο, χρόνο και κόσμο. Διάβαζε το ποίημα μου και από κάτω το είχα βάλει στο φόρουμ που ήταν Παλαιστίνοι και Λιβανέζοι. Θέλω να σου πω, αυτή είναι η γεφυροποιήτρια η Εύα. Θα μπεις μέσα στην ανθολογία μου και μέσα στην ανθολογία μου θα υπάρχει ο Ρώσος Ουκρανός. Και... Είναι, πώς το λέει, ατελείωτη, ανεξάντλητη. Ναι. Δηλαδή, ναι. Κυλάει η ώρα. Πείτε μου εσείς αν έχετε καταλάβει ότι πέρασε η ώρα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ναι, πέρασε. Πέρασε. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι θέλω. Έχεις κι άλλο ποίημα να μου διαβάσεις. Να κλείσουμε δηλαδή ναι. Με την κοπέλα που κάνουμε το αφιέρωμα. Έχω το τελευταίο. Λοιπόν, κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε αυτά που σήμερα μάθαμε και γνωρίσαμε. Η Εύα μαζί με τη φίλη μας. Τη Βιετναμίδα και Μπιεχάο. Και Μπιεχάο. Ναι, εντάξει, μην περιμένω το πω. Κάνουμε τον Αχαίροντα. Φτιάξανε το λογοτεχνικό περιοδικό των Αχαίρων. Πάμε στο έκτο τεύχος για τον Οκτώβριο, θα βγει 15 Οκτωβρίου. Όσοι θέλουν να στέλνουν, να στέλνουν στο email μου evi.para@yahoo.fr ή στο Εύα Πετροπούλου Λιανού. Δεχόμαστε μετά τις 15 Οκτωβρίου, δέχομαι για το περιοδικό, για το τεύχος του Δεκεμβρίου Γενάρη. Και οτιδήποτε υπάρχει πλέον στο μέλλον, ό,τι υπάρχει στη συνεργασία, ας παρακολουθεί το προφίλ που είναι αστήρευτο, αέναο, ασταμάτητο. Ωραία. Ασταμάτητο. Και κλείνουμε με το ποίημα της αγαπημένης μας. How. Και be how. Και be how. Και be how. How. Και be how. How to hold this longing. Πόσο θα κρατάμε αυτό το ακράτητο. Longing. I wish to store all these tormented memories in a secret box. Hide it inside me so I can live normally. Θα ήθελα να αποθηκεύσω όλες αυτές τις τρελές, τις διαστραβλωμένες, αν θέλεις, τις memories, αναμνήσεις σε ένα μικρό μυστικό κουτί και να το κλείσω μέσα μου για να μπορέσω να ζήσω ειρηνικά κανονικά. But every night it wakes me up in a sweet painful longing for you. Why we are together at the same time very far, very far away. Αλλά όλες τις νύχτες με ξυπνάει τόσο γλυκά κι όμως με πόνο. Γιατί είμαστε μακριά, γιατί είμαστε χωριστά, γιατί δεν είμαστε μαζί. Φροντίζοντας το δέρμα μου, είχα την αίσθηση ότι ξαναγυρίζω στην κανονικότητα. I fool my heart every night, pretend to see the sweetness in the lost proximity, in the lost kisses, the lost touches. Όλη τη νύχτα, κάθε νύχτα η καρδιά μου γεμίζει νομίζοντας ότι είδε, ότι ένιωσε αυτή τη γλυκιά, το δικό σου, το γλυκό απαλό άγγιγμα, στα χαμένα φιλιά, στα χαμένα αγγίγματα. Και be how I love you, my dear sister, today was for you from Olympia Chalkidou, το Καλειδοσκόπιο in Greece. We love you and I hope we meet you soon. Αχ, μου στέλνει και μήνυμα. Εγώ στο έστειλα για να ξέρει ότι ήμουν μαζί σου, το όνομά σου, γιατί το έχω γράψει, αλλά δεν ξέρω. Την ευχαριστούμε πολύ που μας τίμησε και όταν θα έρθει και η Ελλάδα να έρθουμε, θα έρθουμε. Μακάρι έτσι να τη δούμε και από κοντά. Πραγματικά, παιδιά, είναι ένα... όντως αυτές οι γυναίκες δείχνουν μικρούλες. Ναι, ναι. Εκεί λες ότι είναι 20 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Και έχει ήδη, εδώ είναι μου τέστηλε να πει ότι είναι γιαγιά. Είμαι grandmother, μου λέει. Μου έστειλε και το μωρό δίπλα. Είμαι grandmother. Και του λέω πιανού.
Ποιος πιανού. Λοιπόν, Ολυμπία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ο Θεός να είναι μαζί. Τώρα, να πούμε στον κόσμο ότι ήταν η πρώτη μας εκπομπή στη νέα μας στήλη ποιήση ενών τον κόσμο. Ναι, πρώτη μας εκπομπή. Το Νοέμβρη θα κάνουμε δύο εκπομπές, τις δύο τελευταίες Τετάρτες μαζί με την Εύα του Νοεμβρίου. Μπορούμε να πούμε και κάτι για το Πολυτεχνείο, που θα είναι 17 στις 20, θα δούμε. Ναι. Μετά, τον Δεκέμβρη, λόγω εορτών, λόγω φόρτου εργασίας, λόγω ότι τρέχει στα εξωτερικά και δεν την προλαβαίνω, μπορεί να μην κάνουμε. Γι' αυτό θα κάνουμε δύο τον Νοέμβρη. Ναι. Και μετά, βέβαια, για Ιανουάριο, δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσεις. Ναι, ναι. Τέλη Ιανουαρίου. Ναι. Να έχουν περάσει, γιατί μέχρι 13 είναι Αγιανιού και τέτοια. Κατάλαβα. Δηλαδή, πάντως τον Νοέμβρη θα σου έχω... Ιανουάριο θα σου έρθω τον... Ξεκινάω μετά, δηλαδή κατά τις 9-10 ναι, και ξεκινάω τον Νοέμβρη πάντως θα έχω την Ινδία και Μεξικό. Ινδία και Μεξικό. Ναι, και μετά για τον Ιανουάριο, Ιανουάριο θα δούμε, αν έχει έρθει κανείς, μπας και έρθει κανείς ξαφνικά και έχουμε και επισκέπτη. Θα δεις. Ναι, αλλιώς το πάμε, επειδή είναι τέτοια η εκπομπή και είναι με εξωτερικό. Και να μου πεις και πώς πήγε, να μου πεις και αν άρεσε και αν θέλουν και αν τους άρεσε. Και αν... Κανονικά έχουμε πει μία φορά το μήνα, θα καλύψουμε τον Νοέμβρη του Δεκεμβρίου λόγω ότι είναι γιορτές. Ναι. Έτσι και αλλιώς, εγώ κλείνω, κάνω τελευταία εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή 20 τόσο πόσο πριν τα Χριστούγεννα κάνουμε την τελευταία και ξανανοίγω μετά την πρωτοχρονιά, μετά τον Άγιο Γιάννη. Okay. Κατάλαβες, έτσι κι αλλιώς είναι. Ξεκουράζεσαι κιόλας. Ναι, ξεκουράζεσαι. Δύο εβδομάδες δηλαδή το κλείνουμε. Ναι. Όχι μόνο εγώ, όλος ο σταθμός. Mm. Και άρα τέλος Ιανουαρίου, πρώτο ο Θεός, πάμε. Ναι. Σου έφερα μια πάρα πολύ όμορφη ατζέντα να με βάλεις και εμένα στο πρόγραμμα. Βέβαια. Εκεί στο πρόγραμμα να έχεις. Εγώ δεν τις κρατούσα τίποτα και ντρέπομαι. Μου έχεις δώσει άλλη φορά δύο πράγματα εσύ γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά να βάλεις εκεί τα προγράμματά σου, να κάνεις το πρόγραμμά σου, γιατί να μιλήσεις με τον κύριο Πρατζίκο, να μιλήσεις με τον Γιώργο και την Εύα, τον μπαντ, να τους φέρεις να σου μιλήσουν, να σου τραγουδήσουν. Το 30 Οκτωβρίου, τελετή έναρξης, φεστιβάλ κινηματογράφου 24 καρέ, με διπεθέ από πίσω πιατάς και δεν συμμαζεύτηκε σαν η Μπάλτζη, να πάτε στο Βόλο, 30 Οκτωβρίου. 30 Οκτωβρίου, να πάτε στο Βόλο 30 Οκτωβρίου. Έχω ένα κομμωτή εγώ 30 Οκτωβρίου, αλλά μπορούν τα παιδιά μετά, άμα θέλουν να έρθουν, να κανονίσουμε για την 1η του Νοεμβρίου, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, να έρθουν να μας πούνε. Ναι, να μιλήσουμε με τη μαχαιρίτσα τη Σοφία. Σοφία, σ' αγαπάω, να δεις τι κάνω εγώ για σένα. Τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματα, τα φέρουμε σε επαφή. Ναι, ήδη σου έχω δει δύο ανθρώπους καταπληκτικούς, έχω στείλει που πρέπει. Είπα εγώ το αντίθετο. Ειδικά η Σέβη Τηλιακού που είναι εδώ νεοσμυρνιώτησα πρέπει να έρθει. Α, η Σέβη δεν με έφερε σε επαφή. Τηλιακού. Ναι, ναι, δύο φορές έχω στείλει. Το τηλέφωνο της. Ναι, ναι, το, όλο το Facebook, όλο το θέμα της, το προφίλ της. Το προφίλ μου στείλω στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δεν το έχω, το προφίλ μιλάμε. Θα τις γράψω εγώ εκεί, τότε έχεις δικαιωθεί. Που έχει μιλήσει, έχει τραγουδήσει. Πασχάλης, Μπέση Αργυράκη, το φαφαφά. Ναι, παιδιά, εγώ νομίζω με τη Σέβη ότι έχουμε βρεθεί στην Παναθηναϊκή. Όχι. Είναι έξω, ίσως στον καφέ. Κάθε Κυριακή ναι, μπορεί. Ναι, έξω, σε καφέ σου. Σε καφέ, ναι. Ίσως. Είναι υπέροχος άνθρωπος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Το Σάββατο, μην ξεχαστείτε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και βέβαια, ξέχασα να σας πω, τη Δευτέρα, 16 του μήνα, που είπαμε για πολιτισμό, 16 του μήνα τη Δευτέρα είναι η ΕΤΟ. Δεν γίνεται να το διαβάσω, γιατί είναι. Δηλαδή που τα ξεχνάω. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Ετεοκρίτες. Ετεοκρίτες λέγεται, είναι ο. Ποιος ήταν ο που λεγότανε της Αττικής, ο βασιλιάς, ο Έατας. Από εκεί πήρε το όνομα Ετεοκρίτες. Και μισό λεπτό να διαβάσω. Έχουν σύναξη, έχουν μάζεψη. Κάνουνε το κανάλι. Α, Ακτεοκρίτες, συγγνώμη. Ακτεοκρίτες. Ήταν ο Άκτες που ήταν βασιλιάς της Αττικής. Mm. Ακτεοκρίτες δηλαδή είναι όλοι οι Κρήτες της Αττικής. Mm. Και όχι μόνο, και οι φίλοι αυτών. Να πω ότι θα υπάρχουν και δύο μέρες με παραδοσιακά γενικά χορούς, εκτός τα κριτικά, και μουσικά όργανα. Μια νέα αρχή λοιπόν ξεκινάει με την ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακτεοκρίτες, αρχή που σημαίνει την έναρξη μιας δημιουργικής χορευτικής χρονιάς πλήθου πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων
μα πάνω απ' όλα τη δημιουργία μιας όμορφης και ζεστής παρέας μεταξύ των μελών και των φίλων του σωματείου. Με μεγάλη χαρά λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι δασκάλοι χορών και μουσικών οργάνων σας καλούμε στον αγιασμό που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024, 6.30 ώρα. Η αίθουσα είναι Φιλαρέτου 29 στην Καλυθέα. Φιλαρέτου 29, Πολιτιστικός Σύλλογος Άκτεο Κρήτες. Τώρα ξεκίνησε. Ωραία. Τώρα, δεν έχει, είναι τώρα δημιουργήθηκε. Είδες που λέγεις να πάμε να χορέψουμε, να πάμε να μάθουμε, ορίστε. Τώρα, ναι, είναι τα παιδιά, ένα μεγάλο κομμάτι από την Ένωση Κρητών, τέλος πάντων, αυτά είναι κουτσομπολιά, δεν μας αφορούν. Ναι. Πάντως, μία ομάδα δυνατή, με άξιους και μουσικούς και χορευτές, ο Στέφανος Σοντούλας με τη γυναίκα του είναι η χοροδιδάσκαλη, είναι και μία άλλη κοπέλα, η Σέβη που θα κάνει τους παραδοσιακούς, περίμενε να σας πω και το όνομα. Αυτή είναι στην Καλυθέα οπότε. Ναι, είναι στην Καλυθέα και είναι, δεν πάνε μόνο οι κριτικοί της Νέας Μέσης, οι κριτικοί, είναι όλοι οι Κρήτες. Μπράβο, μπράβο. Κατάλαβες, για όλο τον κόσμο. Και για να μην γίνονται και παρεξηγήσεις, μια χαρά. Οπότε θα κάνουν τον αγιασμό και μετά θα αρχίσει το Λέντι. Εννοείται, εννοείται, είσαι και εσύ μέσα και εκεί πέρα θέλουμε να κάνουμε και θεατρικές ομάδες. Και εγώ θέλω να έρθω, να κάνουμε εκεί πράγματα. Ναι, να κάνουμε νομίζω εκεί. Σου το είχα πει. Να κάνουμε και ανάγνωση παραμυθιού, να κάνουμε μαθήματα δημιουργικής γραφής. Λοιπόν, η Νόγια είναι η δασκάλα χορού για το χορευτικό τους παραδοσιακούς. Mm. Εντάξει, δύο φορές την εβδομάδα είναι η παραδοσιακή. Ωραία. Και μια, τα κριτικά είναι μια φορά την εβδομάδα μπορείς να πηγαίνεις. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Γιατί ωραία, θα κάνουμε και περιπάτους, θα κάνουν εκδρομές και τέτοια. Θα κάνουμε και τέτοια δηλαδή. Δεν είναι, κάνουν ωραία πράγματα. Και αυτό είναι Καλυθέα, λες, ε? Αυτό είναι Καλυθέα Φιλαρέτου. Είναι δηλαδή παράλληλο στη Δημοσθένους η Φιλαρέτου. Κατάλαβα. Εγώ πάω με τα πόδια από εδώ. Από εδώ τα πόδια. Εσύ από το Μοσχάτο. Νεοφάλιρο. Δεν παίρνει, θέλει τραμ. Θέλει το τραμ. Ή το 0,40 να παίρνει, να σε αφήνει εκεί για να. Εντάξει. Πολύ ωραία και αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία νέα. Πολύ ωραία και κάτσε να πάω και στον αγιασμό γιατί θέλω να πάω εγώ να δω τι γίνεται. Να πας, να πας. Εντάξει, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Δεν θα κάτσω γίνονται, να πω. Στο... Γίνονται. Παντού γίνονται και είμαστε ένας λαός, δόξα τω Θεώ που έχουμε και. Κοίταξε, όρεξη. Να σου πω κάτι. Η ομάδα αυτή εδώ και χρόνια, από το 12-13, επειδή στους συλλόγους, όταν είναι σύλλογος και είναι τοπικός σύλλογος, ξέρω εγώ πάλι Φαλήρου και τέτοια, μπλέκονται και τα δημοτικά. Mm. Μπλέκεται και πολιτική. Mm. Και θα σου πω κάτι τώρα που το βίωσα εγώ μες στην Ένωση Κρητών. Εμείς με τα παιδιά πήγαμε το 2006 και είδαμε ένα διαλυμένο σύλλογο που δεν υπήρχε κατήποτα. Ήταν μόνο ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος ο Πετράκης, ο Περάκης, που μας, αυτός μας κάλεσε την νεολαία, δηλαδή τα παιδιά αυτά. Δεν είχε στολές ο σύλλογος, δεν είχε λεφτά, δεν Κρίμα. Είχε όργανα, δεν είχε τίποτα. Είχαν σκοτωθεί πολιτικά οι άλλοι μεταξύ τους. Κρίμα, ρε παιδί. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κρίμα, και αυτά. Κρίμα, αυτά είναι κρίμα, κρίμα. Άκου τώρα. Μπαίνουμε τα νέα παιδιά και θα πω ο Γιάννης ο Τσούμος, η δύναμη. Μπαίνουμε μέσα στο σύλλογο, πετάμε κάθε τι πολιτικό. Κρατάμε κάποιες ισορροπίες να πηγαίνουμε με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, με όποιον έβγαινε καλά. Παρόλο που είχαμε και κάποιους δημοτικούς συμβούλους μέσα και δημιουργούσαν έτσι προβλήματα, ειδικά ο Γιάννης προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες. Βέβαια γίνανε και φάουλ. Γιατί το λάθος που έκανε ο Γιάννης είναι ότι πέταξε τα δεκανίκια του. Τα δεκανίκια που ήταν στην αρχή και τον στηρίξανε, με κάποιο τρόπο για να κρατήσει τις ισορροπίες αυτές, τα πέταξε. Εμένα δηλαδή με πέταξε τα σκουπίδια. Εντάξει, ξέρω. Με αποτέλεσμα τώρα, περίμενε, γιατί αυτά είναι δανεικά, τον φάγανε τώρα. Mm. Ναι. Βέβαια, αυτά τα παιδιά αφήσανε στο σύλλογο αυτή τη στιγμή 30.000 ευρώ. Mm. Αφήσανε 50 στολές. Αφήσανε μπότες. Αφήσανε δηλαδή ένα σύλλογο που ήταν σκέτο ντουβάρια, τον αφήσανε με τα όλα GG και στα πάνω του. Mm. Του βάλανε τα μαχαίρια από πίσω, τέλος πάντων. Καλό είναι όμως ότι τα παιδιά που τον περιστοιχίζανε όλα αυτά τα χρόνια και που ξέρουν τον αγώνα,
αποφασίσανε και είπανε, γιατί είχε, είχε γίνει κουραστικό και αυτό το με τα πολιτικά. Ναι, ναι, δεν είναι καλό εγώ, δηλαδή, εκεί να πέφτει. Αυτό από τότε, από το 2013, εγώ θυμάμαι από τότε του λέγα, άντε ρε παράτατα και πάμε να κάνουμε κάτι δικό μας, ναι. Άντε παράτατα, ναι. Που προσπαθείς που έτσι παλιός, που. Ναι. Γιατί εντάξει, με ένα παιδικός μου φίλος και τα λέγαμε όλα. Άλλο που απομακρύθηκα εγώ, γιατί έβλεπα. Εντάξει, δεν είσαι και εσύ της, δεν σ' αρέσει πολύ. Εγώ δεν είμαι ανταγωνιστική. Και δεν είσαι της σύντρικας. Θέλεις ηρεμία. Ναι, και δεν είμαι και ανταγωνιστική, δεν με νοιάζει. Δεν πήγαινε εσύ και έγινε πρόεδρος, πήγαινε εσύ και έγινε πρόεδρος. Το έχω και εγώ αυτό, δεν μ' αρέσει. Εμένα με ενδιαφέρει να μπράβο. Και εγώ ήθελα να φτιάξω εκεί τη θεατρική ομάδα. Πραγματικά είχαμε κάνει στην αρχή, όταν ήμουν, να κάναμε. Μέχρι το 2015 που ήμουν. Και τα ξανακάνουμε και τώρα. Κάναμε πράγματα. Μετά μας έφαγε μαρμάγκα. Και εν τέλει φάνηκε ποιοι ήταν οι μαρμάγκα. Όλα ο χρόνος τα δείχνει. Βέβαια, επειδή με ακούει ο κόσμος, δεν λέω ότι σαν γνήσια κριτικιά δεν θα στηρίξω το Σύλλογο Κριτών Νέας Σμύρνης σε όλα. Γιατί είμαι μέλος, συμμετέχω, το στηρίζω. Εντάξει, δεν είναι, δεν θα κόψουμε και την. Αλλά μπορεί να στηρίζει κι άλλους. Αλλά βέβαια θα στηρίξω και κάτι. Και πρόσεξε, πολύ έξυπνα τα παιδιά, δεν φτιάξανε ένα σύλλογο εδώ στη Νέα Σμύρνη και πήγανε στην Καλλιθέα. Καταλαβες. Και είναι πολιτιστικός, δεν είναι σύλλογος, είναι πολιτιστική οργάνωση. Πολύ έξυπνα το κάνανε αυτό και μπράβο τους, για να μην έχουν και εδώ πέρα ίντρικες και αυτά. Να έχουν μια ηρεμία. Γιατί είναι μια ομάδα που αγαπάνε το χορό και τον πολιτισμό. Έτσι, δεν τους ενδιαφέρει πολιτική, δεν τους ενδιαφέρουν οι τίτλοι, δεν τους ενδιαφέρουν τα προεδρυλίκια. Και έτσι προχωράς. Δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ στους σύλλογους έτσι γίνεται πολιτικά παιχνίδια, παντού, έτσι αλλιώς. Παντού, παντού σου λέω γίνονται, παντού, καταλαβαίνεις, παντού. Παντού γίνονται πολιτικά παιχνίδια. Γι' αυτό σου λέω: εκεί που δηλαδή, θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε ωραία πράγματα. Αυτή την ιδέα την είχαμε από το 2013. Και εγώ τώρα αυτό του είπα: κάθε εμπόδιο για καλό. Αυτό. Καλό που έγινε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνεις και ποιοι ήταν οι πραγματικοί σου φίλοι. Ναι. Και ποιοι σε στήριξαν. Και ποιοι ήταν εκεί όταν έφυγε όλο αυτό το συννεφάκι. Εγώ τα λέω συννεφάκια αυτά, ξέρεις. Έμεινα εκεί μετά το συννεφάκι. Γιατί άμα έρθει ο μουσώνας, αυτός ο τρελός, ο παλαβός μουσώνας, το σύννεφο, το μεγάλο, και φύγουν όλοι και μείνεις μόνος, κάπου υπάρχει θέμα. Όχι, καλό είναι. Δεν λέω ότι δεν αγαπάω και τα άλλα παιδιά που μείναν πίσω. Ναι. Δεν λέω και αυτό. Εσύ εντάξει. Πρέπει να είσαι αυτό που λέμε ηθικά. Ηθικά. Εσύ πρέπει να είσαι με την ηθική. Και να είσαι με την αγάπη και να είσαι με την καρδιά σου και να είσαι και εσύ ευχαριστημένη. Μπράβο. Γιατί δεν μπορείς να ευχαριστείς τους άλλους. Περίμενε, θα σου πω κάτι τώρα. Από τα 10 άτομα που ήταν εκεί μέσα, άτομα που εγώ τα βάλαμε στο σύλλογο μου δώσαν τις μαχαιριές. Άλλο που εγώ συγχωρώ και ξεχνώ. Γιατί έχεις την αγάπη μέσα σου. Και πήγα και βοήθησα και ξαναπήγα και ξαναβοήθησα. Γιατί συγχωρώ, κατάλαβες. Ναι, γιατί είσαι την αγάπη μέσα σου. Και δεν με νοιάζει. Με αυτό λέμε. Και, αλλά βλέπω ποιοι με πλησιάσανε και με χρησιμοποιήσανε. Δεν είμαι χαζή. Κανείς δεν είναι χαζός. Δεν είμαι, καταλαβαίνω. Κανείς δεν είναι χαζός. Αν κάποιος σου πει ότι είναι χαζός ή είσαι χαζή, είναι ο ίδιος χαζός. Δεν υπάρχει χαζομάρα. Κανείς δεν είναι χαζός και κανείς δεν είναι τυφλός. Απλά ξέρεις, υπάρχει το πρόεδρο, αυτό. Ναι. Δεν νοιάζονται και δεν κοιτάνε παρά μόνο το συμφέρον τους. Κανείς δεν είναι χαζός. Ούτε εγώ με χαζί, ούτε με βλέπω. Αυτό το βλέπω, εγώ βλέπω μέχρι την Κίνα όμως, λόγω της κατάστασής μου. Και βλέπω και το Βιετνάμ και βλέπω και το Μεξικό. Δεν βλέπω μόνο την Ελλάδα. Γι' αυτό μπορώ να βλέπω και να έχω άποψη που σου λέει ότι όλο μιλάει. Μιλάω, έχω άποψη γιατί έχω δει. Έχω προειδεί και τι έχει γίνει και γιατί. Και γι' αυτό έχω κάνει χ σε πολλούς. Ωραία, να άρχισε και στο σύλλογο, γιατί τώρα στον πολιτιστικό. Με ενδιαφέρει οτιδήποτε πολιτιστικό. Παλιότερα είχαμε κάνει στην Ένωση Κριτών παλιότερα. Ήταν μια κοπέλα που μας έκανε πάνω στον ερωτόκριτο. Κάναμε λόγο και τέτοια. Κάθε Κυριακή μαζευόμασταν και κάναμε θεατρική αυτή με τον ερωτόκριτο. Ναι. Εγώ θα σας κάνω Κυριακή, αν θέλετε, θα σας κάνω όμως άλλα πράγματα. Θα τα προτείνουμε αυτά, θα τα θα σας κάνω άλλα πράγματα, αν θέλετε, λοιπόν, σου κάνω και ένα κείμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ. Σας ευχαριστώ αγάπη. Όλους, αγάπη, αγάπη πολύ αγάπη. Για όλους. Ραντεβού ξανά στις 20 Νοεμβρίου.
με την Εύα. Και τον Ινδό, τον Τζερνάιλ Ες Άναντ, ένα από του μεγαλύτερου. Δεν μπορεί να τον φέρει εδώ, είναι ωραίο. Όχι, όχι, δεν, πού να τον φέρουμε. Έχουμε και 9 ώρε διαφορά. Θα διαβάσω, είναι ο ένα από του μεγαλύτερου φιλοσόφου. Είναι και ωραίοι άντρε. Είναι λίγο μεγάλο. Αλλά είναι ένα μοντέρνο έτσι. Λόγιος φιλόσοφος και ένας... Αφού το Γιωργάκη την προηγούμενη φορά, το Γιώργο του Σιλβάκο, πρέπει να τον έκανε να αποκίνησε. Μπορεί, είναι πολύ τροπαλός, πολύ τροπαλός, πολύ τροπαλός. Ναι, όντως τον κοιτάνε και τρέχουν σάλια, αλλά του είπα... Είναι πολύ όμορφο. Αλλά του είπα, πρόσεξε, ο Γιώργος έχει το ιδανικό. Του είπα ότι έχει το ιδανικό. Εγώ του το είπα. Έχει το ιδανικό. Γράφεις, σκέφτεσαι. Είσαι όμορφος. Λέω, να λες το κορίτσι τα πείματα στα αυτή, εγώ θα λιώνα, θα λιώνα. Ναι. Τρεις έχει να είναι καλά, οι δύο κόρες. Ναι, κόρη και κόρη, ναι. Υπέροχος και υπέροχα γράφει, υπέροχα. Τον φτάνει Μποντλέρ Πόε, όπως είπαμε. Εκεί είναι το φτάνει αυτό το ύφος.